Καλημέρα. Πώς φαίνεται ο επαγγελματίας Σωτήρη Δασκαλάκη? Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε εδώ πέρα. Ακούει το λίμπορο της καρδιάς, 107,4. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Είναι η Τρόικα. Τρόικα. Βαφτίστε την και έτσι. Anyway. Έχουμε ξυπνήσει, φίλε, από τις 4.30-5 παρατέταρτο. Βγαίνουμε το ταξί. Βλέπουμε ότι δεν προλαβαίνουμε. Έχει πάει 9 και 4, δεν προλαβαίνουμε να κατεβούμε το ταξί, να τα αφήσουμε σε πιάτσα. Φεύγουμε, πάμε σπίτι, τα αφήνουμε. Ανεβαίνουμε πάνω, παίρνουμε το κράνος, παίρνουμε το μηχανάκι, τρώμε όλη την κίνηση στη μάπα, βρεχόμαστε και έρχομαστε πιο νωρίς και από τους δύο. Άλλος μια ανάσα από το κέντρο της πόλης, στο Βαθύλακο, και ο άλλος εντάξει. Θα βρει τη δικαιολογία, ξέρεις, την κλασική. Anyway, θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Τι τα έχω εγώ, τι τα έχω εγώ. Δύο εισιτηριάκια. Δύο εισιτήρια σήμερα χωρίς quiz. Εντάξει, και το quiz που βάλαμε χθες δεν ήταν και τίποτα τρομερό και φοβερό. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα. Ο τρόπος γνωστός. FM και ενώ. Ονοματεπώνυμο, οπωσδήποτε. ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Η κατάσταση θυμίζει έξω φοβερή και τρομερή. Καϊρονίκη, Αίγυπτος κανονική, με την κίνηση που υπάρχει. Μαζί μας έχουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής την Dialog. Τι είναι η Dialog? Θα σας πω τώρα. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια? Μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά? Αν μιλάς και γράφεις γερμανικά, είσαι επικοινωνιακός, αξιόπιστος και τρίτον συνεργάσιμος. Τι προσφέρει η Dialog? Α. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Γιουμπί! Δεύτερον, επιπλέον προνόμια. Τρίτον, πληρωμένες διακοπές. Ιχά! Τέταρτον, ρεπό σε αρχείες. Ωρε φίλε, αρντάν. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Και τρεις εβδομάδες εκπαίδευση. Πληρωμένη, κουτραντάν δηλαδή. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά, ρε παιδιά? Στο dialog.gr. Δηλαδή έχεις dialog αυτό που δεν έχεις εδώ, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Φοβερό και τρομερό. Αυτό που δεν έχεις σίγουρα εδώ πέρα, μπορεί κάποιοι να έχουν, είναι ασφάλεια Μαχαριτόπουλου. Μαργαριτόπουλος. Τι είναι αυτός ο τύπος, ρε παιδιά? Είναι ο τύπος που σας λέει ότι επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες αυτού του τύπου, του Μαργαριτόπουλου δηλαδή, είναι σε θέση να καλύψουν κάθε απαίτηση με τι? Με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες τώρα. Πού το βρίσκουμε? Μαργαριτόπουλος.com ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Στο γραφείο του Μαργαριτόπουλου θα βρείτε τις χαμηλότερες τιμές στην ασφάλεια αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία. Δηλαδή πόσο, ρε Παπαδόπουλε? Από 59 ευρώ το εξάμηνο για όλη την Ελλάδα. Κάνει την ασφάλεια στο Μαργαριτόπουλο, έχει πάρει και Dialog 1.100 ευρώ εισόδημα. Σου λέει τι να κάνω, τι να κάνω? Πάω στο Διαμαντή. Χα! Τι μπορώ να κάνω εκεί? Να οργανώσω ένα πάρτι από 20 άτομα έως ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μια παιδική κατασκήνωση έως μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία Κέντερνη Διαμαντής ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Πού το βρίσκουμε αυτόν εδώ, τον τύπο? Στο 18 χιλιόμετρο παλαιά Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Αγίου Θανασίου. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πάω εκεί. Τι κάνω? Μπορώ να τηλεφωνήσω. Σε ποιο νούμερο? 2310-530-525. Ναι, για ποιο λόγο? Για να οργανώσω την τέλεια εκδήλωση. Παραμάζωμα, φίλε. FM και ενώ το μήνυμα σα αποστολή το 54526, μοναδικό τρόπο επικοινωνία για την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Δίνει τίποτα κανένα θέατρο κτλ. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Σήμερα δεν έχουμε. Δεν έχουμε, έτσι. Σήμερα δεν έχουμε. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό, αν προκύψει κάτι άλλο. Αν προκύψει κάτι. Απλά σήμερα. Εντάξει, Σωτήρη. Οκ. Το παρουσίασε επίσημα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε σήμερα. Παιδιά, να τα μαζέψουμε. Αύριο θα δίνουμε προσκλήσει. Τι μέρα είναι, Σωτήρη, αύριο? Πέμπτη. Θα δίνουμε προσκλήσει για το live των Uriah Heep. Δύο μονέ. Όποιο πρόλαβε τον κύριο είδε, έτσι. Την Παρασκευή θα δίνουμε για Monster Magnet. Την άλλη εβδομάδα, το καταφέραμε και αυτό, χθες πρέπει να έχω δώσει σε κινητά καμιά δεκαπενταριά ευρουλάκια, oh. Θα δίνουμε προσκλήση για Jeff Tate, ο Λίμπερο μπήκε στην ουσία υποστηρικτής του live. Πολύ μεγάλο live, Jeff Tate, ακριβό live, και ίσως αν μας κάτσει μπορεί ο Jeff Tate να μας κάνει την τιμή να έρθει στο στούντιο. Εκτός κι αν ο... Πες τι προσφέρουμε. Τι δίνουμε? Γιατί έχω θεματάκι ολόκληρο έφτιαξα αίμα γι' αυτό από το βράδυ. Τι πράγμα, τι έχουμε? Jeff Tate. Ναι. Τα δικά του λέει, ρε. Να, ωραία, ωραία. Οκ, άστο, εντάξει. Τώρα τα διαβάζουμε. Μισάωρο, περίμενε. Α, πες τα, εντάξει, οκ. Οκ, παιδιά, λίγο να. Γιατί έπαθα ζημιά σήμερα. Ξέρεις τι έπαθα, ε? Φτάνω στο μηχανάκι. Τι ήταν αυτό πάλι? Παρά 25. Άστο, κάτσε να σου πω. Και ψάχνουν τα κλειδιά. Γυρίζω πίσω στο σπίτι. Και τα. 10 παρα 25. Και τα κλειδιά πού ήτανε? Στην τσέπη του μπουφάν αυτή η εσωτερική μέσα. Ωραία, φίλε.
Με βλέπει τα παιδιά ο Κώστας, τι μου λέει ρε Σιμάρη, τι έκανες. Νόμιζα λέει κάνεις βόλτες. Τι βόλτες λέω ρε φίλε. Γολγοθάς. Δεν υπάρχει. Και όλα αυτά για να ετοιμάσουμε ένα πολύ πολύ καλό αφιέρωμα. Μπράβο, Μάριο. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρτέρ για τον Ολυμπιακό. Δύο εισιτήρια. Πάω Ολυμπιακό. Για τον Πάο και τον Ολυμπιακό. Για τον Πάο Ολυμπιακό. FM κενό. Όνομα, επώνυμο. Δίπλα γράφει Πάο, αποστολή στο 54526. Για Άρη κάτι δεν δίνουμε. Δεν έχει κάνει ο Άρης κάτι. Τρίπολη παίζουν. Δίνουμε. Όσοι είστε ποδοσφαιριστές ελεύθεροι και αγαπάτε τον Ολυμπιακό, μπορεί να πάτε στην Αρακπίνη, στα γραφεία του Άριος, δέχονται ποδοσφαιριστές εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά. Χθες ο Ταχαμάτα έχει κλέψει εντυπώσεις, φίλε. Δύο ντεπιώτες ύμνησαν τον Κορδελιώτη Ταχαμάτα. Ξέρεις τι είπε, Σωτό. Αυτοί που χτυπήσαν τον Τζίλο ακόμα ελεύθεροι, ναι. Ναι. Πώς και δεν ενδιαφέρθηκε ο Άρης. Αυτοί λέει, που χτύπησαν τον Τζίλο είναι ελεύθεροι. Χρήσαν δεν λέει ενδιαφέρεστε τον Άρη. Απίστευτο! Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, Μάριε, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα, ρωμανίστα, μα την Παναγία. Πολύ καιρό έχει να βάλει. Δυο μέρες σε σκέφτομαι και χάρηκα βλέπω μήνυμά σου. Λέω το παλικάρι πως. Ναι. Μήνυμα. Μάριε, φαντάζομαι τι μέρα είναι σήμερα. Σε ρωτάω σε ένα στα μηνύματα. Τι μέρα είναι σήμερα, απαντάς τώρα. Τι μέρα είναι σήμερα. Μάριε, φαντάζομαι πως χθες πάλι θαύμασες τη Βίκυ Φλέσσα στην ΕΡΤ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου πάρει μία συνέντευξη και να μιλήσετε. Για τέχνη φυσικά. Λέει ο ρωμανίστα, δεν την είδα έψε, πήγα στο θέατρο, καταπληκτική παράσταση, δηλαδή αυτοί που δεν στείλαν μήνυμα για να πάνε κούτρα στο Grace and Glory, πραγματικά έχασαν. Σωτήρη, άστο, ατρελαθείς. Φανταστική, απίθανη, για σένα καθαρά, ατρελαθείς. Και μετά, τι έκανα, είδα στην ΕΡΤ, όχι τι είπα, λάθος. Χίλια μπράβο στο Open, που τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Καρυπίδη, του σκηνοθέτη, στον οποίο αναφερθήκαμε τη Δευτέρα. Έφυγε πριν από 8 μέρες, ο υπέροχος αυτός Έλληνας σκηνοθέτης, ανατρεπτικός, ασυμβίβαστος και υπέροχος άνθρωπος και τύπος. Και υπάρχει μια ευχαριστήρια ανακοίνωση της γυναίκας του για όσα γράφτηκαν για τον σύζυγό της που έφυγε. Το Open έπαιξε ψε, έστειλα και μήνυμα στον Παναγιώτη, το νεκρό Λικέρ. Τη μεταφορά δηλαδή του βιβλίου του Γιάννη του Ξανθούλη. Τι είπα στο Open, sorry, στην ΕΡΤ. Λέω κάτι χαζάωρες. Στην ΕΡΤ 2, έτσι. Αφιερωμένο στον ακροατή του Ζαγόρα που βγήκε προηγούμενη εβδομάδα στον Γιώργο και λέει: Γιώργο, ξέρεις τι έχω κάνει. Ησύχασα, λέει. Έχω την τηλεόρασή μου κανονικά. Έβγαλα, λέει, τα κανάλια της ΕΡΤ. Μιλάμε για ποιότητα. Ποιότητα, όχι. Να έλεγε: Πέταξα την τηλεόραση, να τον δεχθώ. Την έκλεισα, ναι. Την ασφάλισα, ναι. Την διέλυσα, ναι. Αλλά κράτησα όλα τα κανάλια εκτός από την ΕΡΤ. Ρε φίλε, ψάξου λιγάκι. Μουσική Σωτήρη. Κλείνει. Πες για το United τώρα που είσαι στην αφάνεια. Πάλι για το δυστύχημα. Κλείνει τη μουσική ο Σωτήρης. Κλείνει τη μουσική. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Έχεις ωραία μάτια. Ευχαριστώ. Αυτός ο σφίχτης εκεί γκόμενό σου είναι. Όχι. Έχεις και βυζάρες. Σου λέει τώρα μπορώ να πω. Τι χαζός είσαι ρε Ιταλέ. Είναι φοβερό αυτό που κάνεις ρε φίλε. Πιστεύω για 20 χρόνια τον αφήσεις να κάνει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα στέλνει τέτοια φίλε. Γιώργο, το βάζω. Το βάζω στα τρία ποιοτικότερα που έχει στείλει. Τον άτιμο. Δεν υπάρχει. Στα τρία ποιοτικότερα που έχεις στείλει. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ο Αποστόλης μπαίνει για ΠΑΟΚ, καλημέρα. Μπράβο, ο Κώστας καλύτερο. Μπαίνει για ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει για ΠΑΟΚ. Μια καλημέρα, παιδιά, είναι πολύτιμη. Αν προλαβαίνετε, το ξέρουμε ότι πολλοί οδηγείτε σε δουλειά. Άντε, οπότε στέλνετε πάνω από τον κόσμο. Ρε Μάρια, άσε με τώρα. Έτσι. Να κάνετε ταξί, θα με το ωραία. Μαράκι, άσε. Ωραία. Κλείσε τη μουσική Σωτήρη. Άντε, για να βάλουμε δύο θεματάκια και μετά να κάνω το αφιερωματάκι. Λοιπόν, Αλέξης Ρετζέπ Ταγίπ. Συναντήθηκαν. Λίγο πολύ ακούσαμε το τι έφαγαν και Εμινέ και Περιστέρα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι αυτό. Έμινε. Το ακούς σαν θέμα. Εμινέ και Περιστέρα. Σχολίασέ το, μου αρέσει πάρα πολύ. Χαώθης κατάσταση. Εμινέ και Περιστέρα και σε τι σε παραπέμπει. Ακούς, Εμινέ και Περιστέρα. Πού παραπέμπει. Ωραία, θα ήταν για ταινία, για είναι, ταινία τίτλο ταινίας. Είναι σύντροφοί τους, έτσι. Αλέξης Ρετζίπ Ταγίπ και Εμινέ και Περιστέρα. Πάμε τώρα. Έφαγαν λαχανοντολμάδες, μελιτζάνο σαλάτα, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Άσε σε βλάχους. Άντε ρε χαμένε τώρα μου πεις λαχανοντολμάδες. Άστο. Προσβάλλεις τον ΠΑΟΚ. Άσε ρε λαχανοντολμά τώρα. Λοιπόν, αρνί, όλα φτιαγμένα ιδιαίτερα βέβαια από Τούρκους αρχιμάστορες, έτσι. Τρελή λαχανοντολμάδες. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Από τα γλυκά που έφαγαν, από την ποικιλία γλυκών που έφαγαν, τι μου έμεινε εμένα. Τα οκτιούτσου. Τσιλετσέ κιδώνει. Και ρωτάω,
και το Σωτήρη Δασκαλάκη, αλλά κυρίως εσένα που μας ακούς, τι ακριβώς είναι το τσιλετσέ κιδόνι. Εγώ το γλυκό κιδόνι το λατρεύω. Απλά μου αρέσει. Βρωμάς, δεν μιλάς, φίλε, άστο. Δεν μιλάς. Θα ξεράσω, δεν συμμετέχεις εσύ στα θέματα αυτά. Για σε παρακαλώ πολύ. Στείνω θέμα, ρε, δεν ξέρεις. Πες μου, κλείς τα αυτιά σου τουλάχιστον. Είσαι η ντροπή του ΠΑΟ. Είσαι η ντροπή της γεύσης, ρε. Μου έχουν ζητήσει ΠΑΟΚτσίδες κατ' επανάληψη να μην μιλάς εσύ για γαστρονομία. Στο λέω. Και κάποιους τους ξέρεις. Άστο, μην μιλάς. Θα αφήσω τα ντολμαδάκια κανονικό τέτοιο περιβάλλον. Λάχανο. Άστο, δεν ξέρεις. Κιδώνει γλυκό. Τι κιδώνει, ρε φίλε. Πι πα σε κηδεία πάρε. Λοιπόν, είσαι αραβώνε. Τσιλετσέ, κιδώνει. Χρήσανθε, απλά αν θε να καθίσει. Άντε, ρε τραβάζει. Αν θε να καθίσει. Το υποβρύχιό σου. Παιδιά, λίγο. Παιδιά, λίγο. Λίγο. Παιδιά, λίγο. Αν θε να καθίσει μόνο για δύο λεπτά, δεν θα μιλήσετε, έτσι. Στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, τσιλετσέ, κιδώνει. Τι είναι. Εγώ μόνο που το ακούω, με τρέχουν τα σάλια. Πραγματικά. Και αν γνωρίζει πώ φτιάχνεται. Το τσιλετσέ κιδόνι. Κάποιος που έχει δοκιμάσει τσιλετσέ κιδόνι, προφανώς στην Τουρκία, ας μας ενημερώσει. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θεματάκια. Θα αφήνουμε λίγο προς το, προς το παρόν. Στον κόσμο. Δώστο, γιατί. Δύο διπλές προσκλήσεις για το All Star Game. Μια προσφορά από τη Lux. Η Lux που για μία ακόμη φορά υποστηρίζει τη Θεσσαλονίκη και τον αθλητισμό. Αν πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι ακόμα καλύτερος και πιο ευεργετικός όταν συνδυάζεται με διασκέδαση. Τότε η Lux μας δίνει τη λύση. Δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Γράψτε και τη λέξη Lux δίπλα. Για το Echo All Star Game 2019 που θα γίνει στο Nick Gallis Hall στις 10 Φεβρουαρίου. Αλεξάνδρου Αθλητικό Μέλθο με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αστέρων Ελλήνων και ξένων του μπάσκετ από Ελλάδα. Εκεί δεν χρειάζεται να φωνάξουμε Παπαδόπουλα. Μπορούν να πάνε τα παιδιά να δουν ήρεμα μπασκετάκι και μετά να πάνε στην Τούμπα να δουν το διπλό, το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ωραία, συνεπώς έχουμε δύο διαγωνισμούς. Τζάμπα χάσαμε χρόνο την αρχή να το πούμε αυτό. Και αυτό το είπα. FM και NO. FM και NO, πληκτρολογείς. Γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή All Star, έτσι, ή κάτι άλλο. Ή Lux. 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 Μη γιατί το All Star Game τώρα το γράφει ο άλλος, μπορεί να μην ξέρει. Ναι, ναι. Εντάξει. Lux. Ή Lux. Ή ΠΑΟΚ ή Lux για το All Star Game. Μπράβο. Μπορεί και με τα δύο μαζί. Με ένα μήνυμα να συμμετέχει και στα δύο. Δύο διπλές δίνουμε. Δύο διπλές για το All Star Game Lux. Σωστά. Αποστολή στο 54526. Τώρα θες δύο λεπτά για να μιλήσεις έτσι. Οπότε μπορώ να βγω εδώ πέρα. Έξω. Μια χαρά. Αν θέλετε και οι δύο βγείτε, ναι, γιατί ναι. Πάμε σε διάλειμμα ούτω ή άλλω. Έτσι. Θα τον απολαύσω τώρα. Όχι, κράτησε τον μέσα. Κράτησε τον. Ένα αφιέρωμα σημερινή μέρα. Θα προκληθώ, φίλε, κατάλαβε και δεν θέλω. Ένα σημερινή μέρα. Ένα σημερινή μέρα. Μα θε μήνα. Απλά α το πάμε μόνο μουσική. Σημερινή μέρα. Ναι. Ναι. Πάμε, Σωτήρη. Πάμε, Σωτήρη. Εννοείται ότι δεν είναι ακριβώς μνημόσυνο, το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μνημόσυνο δόξας. Γιατί πολύ απλά σήμερα είναι February 6th, 1958. Αν θυμάστε καλά, ήταν η ώρα 3 και 4 που σταμάτησε το ρολόι του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. 6 Φλεβάρι του 1958, 3 και 4 πρώτα λεπτά. Όταν το ελικοφόρο Airspeed Ambassador της British Airways κατέπεσε μετά την τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια απογείωσης στον παγωμένο διάδρομο του αεροδρομίου του Μονάχου της Δυτικής Γερμανίας με 23 ανθρώπους από τους 43 επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους. Ήταν η επιστροφή μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες ποδοσφαίρου που έχει γνωρίσει το άθλημα παγκοσμίως. Επέστρεφε από το Βελιγράδι και το 3-3 με τον Ερυθρό Αστέρα που έδινε την πρόκριση στον ημιτελικό του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Ανασύρθηκαν νεκροί 7 ποδοσφαιριστές. Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπέρν, Έντι Κόλμαν, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam Whelan. Λίγες ημέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εποχής που τον είχαν χαρακτηρίσει ήδη Γερμανοί, Ιταλοί και Ισπανοί δημοσιογράφοι, world class player, ο Duncan Edwards, σε ηλικία 21 χρόνων.
Ακόμη αναστήθηκαν νεκροί από τα συντρίμια του Airspeed Ambassador, 3 στελέχη της διοίκησης της United, 8 δημοσιογράφοι, 2 φιλαθλήτες και 2 μέλη του πληρώματος. Οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τον πιλότο James Thane ως υπαίτιο του δυστυχήματος, γιατί δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροπλάνου και η British Airways τον απέλυσε. Έπειτα όμως, από δικαστικούς αγώνες 10 ετών, ο πιλότος απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία. Δεν ξαναπέταξε όμως ποτέ. Εγκατέλειψε το επάγγελμα και ασχολήθηκε με την εκτροφή πουλερικών, ώσπου πέθανε και ο ίδιος από καρδιακό επεισόδιο στις 6 Αυγούστου του 1975 σε ηλικία 54 ετών. Την μια στιγμή μια αποδεκατισμένη ομάδα, χωρίς πολλούς από τους πρωτοκλασσάδους ποδοσφαιριστές της, καλούνταν να σταθεί και πάλι στα πόδια της και να συνεχίσει τον δρόμο προς την δόξα. Η συνέχεια λίγο πολύ είναι γνωστή. Ένα κύπελο Αγγλίας, 5 χρόνια, 6 χρόνια μετά, στον τελικό με την Λέστερ, και ακριβώς 10 χρόνια μετά η κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης στον τελικό με την Μπενφίκα με σκορ 4-1. Πολύ λίγη σημασία έχουν αυτά. Αν μπορείτε, βρείτε το υπέροχο ποίημα που έγραψε η σύζυγος, αν θυμάμαι καλά, του Τόμι Τέιλορ, το οποίο έχει τίτλο «Κίτρινα τριαντάφυλλα για έναν σύζυγο που δεν επέστρεψε ποτέ». Λοιπόν, βασικό θέμα για σήμερα, ποιος θέλει, στέλνει σκέψεις για την ημέρα αυτή, την 6η Φλεβάρη του 1958, ώρα 3 και 4 πρώτα λεπτά. Τι σημαίνει για εσάς, αν σημαίνει, αν δεν σημαίνει, πώς φαντάζεστε ότι θα ήταν ο ποδοσφαιρικός χάρτης της Ευρώπης αν δεν αποκατεζόταν εκείνη η ομάδα με κυρίως νέα στην ηλικία παιδιά, η ομάδα που, του Σέρματ Μπάσμπι, που ευτυχώς επιβίωσε μαζί με τον Μπόμπι Τσάρτον και άλλους 4-5 ποδοσφαιριστές και έφτιαξαν την μεγάλη United της επόμενης δεκαετίας. Αφιερωμένη σημερινή Τρόικα στην ημέρα εκείνη, στην 6η Φλεβάρη του 1958. Το τραγούδι είναι το τραγούδι που έγραψε ο Μόρισεϊ, Munich Air Tragedy, και αυτό μας οδηγεί στο πρώτο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Καλημερίζουμε Μιχάλη Κεσόπουλο, εκπαιδευτικό. Αν μας ακούει ή αν ακούνε συνάδελφοί του γνωστή του, να του στείλουν χαιρετισμούς. Ο οποίος μπορεί για πλάκα να βγάλει με Μάκη Μανάβη και με Νικόλα τουλάχιστον 5 βιβλία, λέω εγώ. Τουλάχιστον 5 βιβλία. Με ιστορίες τον μπροστά ήταν μαζί τους αυτός. Εκπαιδευτικός, έτσι. Και υπέροχος άνθρωπος. Λοιπόν, αδέρφια, είναι η Τρόικα και πραγματικά υπάρχει ένας μηνυματικός χήμαρος. Κυρίως εννοείται για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Για το All Star Game έχουμε 2-3 συμμετοχές. Αλλά είναι λουκούμι. Πολύ πολύ ωραίος διαγωνισμός αυτός. Δίνουμε 2 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Κυριακή, στάδιο Τούμπας, ώρα 7.30, με τον Νίκο Βαμβακούλα να δίνει συμβουλές στον Ολυμπιακό πώς θα φύγει με την νίκη από το στάδιο της Τούμπας. Και ο Νίκος Βαμβακούλας φεύγει πολλές φορές νικητής. Ίσως αύριο να έχουμε αναφορά σε κάποια σημεία της συνέντευξής του που έδωσε στο Φως. Και φυσικά δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις για το ECO All-Star Game του 2019, το οποίο θα γίνει φέτος στη Θεσσαλονίκη, στο Νικ Γκάλις Χολ, στις 10 του Φλεβάρη. Έτσι, το γνωστό και Αλεξάνδριο αθλητικό μέλαθρο, με τη συμμετοχή των κορυφαίων αστέρων Ελλήνων και ξένων του μπάσκετ από Ελλάδα. FM κενό, όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Λουξ, έτσι επειδή είναι προσφορά της Λουξ, αντί αν βαριέσαι για το All-Star Game, αποστολή στο 54526. Με το ίδιο μήνυμα, πολύ απλά μπορείς να μπεις και στους 2 διαγωνισμούς. Αποστολή στο 54526. Δεν υπάρχει λίμπερο χωρίς τον Μέγα, Τίτανο τεράστιο, είναι ο Χριστόφορος. Φάλτε ανακοίνωση, πότε επιστρέφει, τον θέλει ο λαός να τον ακούει. Καλημέρα Χριστόφορε, να προσέχεις τον αδερφό σου. Είμαστε εδώ με Σωτήρη Δασκαλάκη για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτης και προφανώς δεν έχουμε κανέναν Παπαδόπουλα που να έχει δοκιμάσει τσιλετσέ κιδόνι. Εγώ επειδή λατρεύω το γλυκό κιδόνι και απλά 8 στις 10 φορές βάζω απάνω σαντιγί, έτσι, θέλουμε κάποιος να μας πει τι είναι το σιλετσέ κιδόνι. Για παράδειγμα, αν μας ακούει ο σεφ του Βυθού,
που τον έχουμε χορηγό. Άντε να μάθουμε. Ας μας πει τι είναι το σιλετσέ κηδόνι. Και αν κάποιος, τσιλετσέ, συγγνώμη. Και αν κάποιος, κάποια που μας ακούει έχει δοκιμάσει, να μας ενημερώσει είτε τηλεφωνικά μετά τις 11. Μπορεί ο Νίκος είτε, από τον Μπες στο ψητό να μας πει. Είτε σε μεσικά. Είτε ο Νίκος από τον Μπες στο ψητό. Να μας πει πώς είναι το τσιλετσέ κηδόνι. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Ο Χάρης από τον Mr. Gold. Ναι, εντάξει, παιδιά, όλοι. Είτε ο Πιπερών. Είτε από τα κουφάλια ο σεφ που ήρθε χθες και τον παράτησε η κοπέλα του. Επειδή... Δεν είναι σεφ αυτός. Ναι, είναι υποψήφιο το παιδί. Είναι πολύ κοντά στο να το πάρει το πτυχίο. Το παοκτσάκι, το άρρωστο. Άρα τι. Ναι. Καταρχήν. Σωτήρη, τον άφησε η κοπέλα του. Το έμαθε αυτό. Τον πιτσιρικά εδώ πέρα παίρνει με τα γυαλιά του σεφ, τον παοκτσί. Τον άφησε η κοπέλα του, μου ζητάει χωρίς, μου λέει, γιατί την κούρασε η απόσταση. Αυτός μένει στα κουφάλια. Πού μένει αυτή. Λέει η Μάρια, μ' άφησε, λέει, την κούρασε η απόσταση. Λέω ότι πέρασε κανένα πανεπιστήμιο, λέω τίποτα, κάτι πήγε Κομωτινή, πήγε μου στην Κρήτη, κάτι. Λέω, στο Γιδάμενη, στην Αλεξάνδρεια. Δίπλα δηλαδή. Εγώ με τα πόδια το κάνω σε μισή ώρα. Τώρα με τον καιρό αυτό, όπως είμαι με τα πόδια, εγώ το κάνω σε μισή ώρα. Λέω, μου σε δουλεύει. Λέει, δεν ξέρω. Λέω, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Εδώ οι άλλοι σε εμάς ήταν στη Μογγολία και εμείς ήμασταν, λέω, στη... Τι μας λες, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Τι να πούμε. Αυτό τα είχατε. Δίνει οδηγίες ο Βαμβακούλας, φίλε, πώς θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τουμπάρα, έτσι. Ο Βαμβακούλας δεν έχει κερδίσει ποτέ. Σαν να πηγαίνει ένας παρθένος σε κάποιον, φίλε, σε εξωμανία, να του πει πώς θα ρίξει αυτή την κόμμενα. Δεν έχει κερδίσει ο Βαμβακούλας. Τι, ποτέ. Ποτέ. Με φανέλα Ολυμπιακού. Ούτο, ναι, φανέλα Ολυμπιακού. Με Παναθηναϊκός έχει πάρει. Με άλλη φανέλα. Πόσα χρόνια παίξει στον Παναθηναϊκό. Με Παναθηναϊκό δεν σε... Το 88 πήγε στον Παναθηναϊκό, 4 έφαγε στην Τουμπάρα. Στο ένα σι είμαι μέσα. Ποιο σι. Με κορυφαίο Νικόλα, θεϊκή ατάκα. Εντάξει, ναι, τότε ναι. Το, ήταν το οποίο είναι ψηλό Χριστουγεννιάτικο. Ναι, με το Χασάν, ναι. Ναι. Ήταν αυτό το Παναθηναϊκό. Τι, το 88 έπαιζε σίγουρο στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Έχει διπλό. Αφού είδε ότι στο τελικό σου ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Νίκο, ένα σε συγχώρεσαι. Και πιο πριν. Στο 2-3. Με το Δημόπουλο. Το Βασιλάκο που μειώνει. Δεν θυμάμαι αν ήταν. Εντάξει. Σαν του Παναθηναϊκού, εντάξει, οκ. Okay. Αν το πάει στον Παναθηναϊκό, ας πει. Αλλά με Ολυμπιακό, φίλε. Λοιπόν, Νίκο, εσένα σε συγχώρεσε ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ναι. Αν και δεν είναι παπάδες, να ξέρεις ότι τα διαβάζω τα ιστορικά ένθετα που βγάζετε στο φως. Έλα να μου πεις όσα έζησες. Δεν είναι ότι έφυγα από τον Ολυμπιακό για να πάω στον Παναθηναϊκό. Εγώ ήμουν δεμένος με τον Μιλτιάδη τον Μαρινάκη. Ήταν κουμπάρος μου. Και αυτός με έφερε στον Ολυμπιακό από το Λαύριο. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα έπαιζε στον Ολυμπιακό, διότι είχα υπογράψει ήδη στην ΑΕΚ. Wow. Ο Μακαρίτης, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης με τον Θεοδωρακάκη μεσολάβησαν ώστε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ να κάνουν ανταλλαγή τον Βιέρα για εμένα. Τον τεράστιο Βιέρα, την Πεκτούρα. Έτσι. Ήσουν παικτάρα, έχω μάθει, στο Λαύριο. Έπαιζε σε θέση έξω φρενών. Στο Λαύριο έπαιζα σεντερφόρ, ναι, γνωστό αυτό. Σεντερμπακ, λίμπερο, έπαιζα όλες τις θέσεις. Όπως και στον Ολυμπιακό, μετά και στην Εθνική. Έτσι. Λοιπόν, πού πάει τώρα για το Μιλτιάδη, άστα αυτό μας λέει για την Τούμπα, τι λέει. Ας μας πει για το 4-0 του Σερών το 84. Ή για το 6-1 το 88. Αλλά τότε έλειπε. Πού είναι για την Τούμπα. Παπαδόπουλα, ας μας πει για το 1-0 το 85. Αν μας ακούσει κάποιος, θα νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ έχει σαρώσει όλους τους τίτλους και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα. Μα δεν λέω κάτι όμως ψεύτικο. Δεν λέω ψέματα. Λέω την αλήθεια. Πες εσύ για το 4-0 που λέει προτρέπει. Λέει στου παίκτε του Ολυμπιακού πώ θα κερδίσει Ντούμπα. Έτσι, συμβουλέ. Περίμενε έτσι, λίγο. Δεν έχει κερδίσει ποτέ. Γιατί εσύ ηρωνεύεσαι. Όταν ο Αριανός λοιπόν λέει ότι είμαι 27 παιχνίδια ήττο εντό έδρα στην Ευρώπη, ηρωνεύεσαι και λε. Από πότε, από το 1933. Δεν έχει σημασία, είναι ήδη. Θα παραμείνει το αίτητο 40 χρόνια. Ηρωνεύεσαι όμω. Ρωτάει ο καλό δημοσιογράφο. Βρεγόρα βάζα στην Ντούμπαρα τώρα και ο γυναίκα. Κύριε Σιγάνο Παπαδιά, γιατί ήρθε εδώ πέρα και πλησίασε εσύ απ' έξω. Ρωτάει ο Θέμης Συνάνογλου. Ο Θέμης. Τη διαιτησία πώς τη βλέπεις φέτος, θυμίζει παλιά χρόνια. Απαντάει ο Βαβακούλας. Βλέπω τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Βλέπω τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό. Πήγα πάλι στο Καραϊσκάκι με τον Πανιόνιο και ένα εύκολο μάτς πήγε η διαιτησία να το ανατινάξει. Ποιο διαιτησία, Ζαμαρία, τι είπε, ποιο να ανατινάξει. Λέει, βλέπω τι γίνεται με τον ΠΑΟΚ στη διαιτησία. Ναι. Βλέπω τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Πήγα πάλι στο Καραϊσκάκι με τον Πανιόνιο. Ναι. Και ένα εύκολο μάτς ναι. Πήγε η διαιτησία να το ανατινάξει. Αφού έπεφτε συνέχεια ο Χρυστοδούλου. Ρωτάει ο Συνάνοχο. Καλά, πέντε πέναλτι ζητάτε εσείς, έξι πέναλτι ζητάνε αυτοί. Τον ξέρεις προσωπικά το Μαρινάκι. Βέβαια. Είναι σκληρό καρύδι. Βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσει. Όχι, ποτέ. Απαντάει ο Βαβακούλα. Σκληρή ζάχαρη. Όσο σκληρό καρύδι είναι, άλλο τόσο είναι και ευαίσθητος. Όποιος δεν τον ξέρει, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο ευαίσθητος είναι. Δεν θα το βάλει κάτω όμως με τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι πολύ δυνατός οικονομικά, είναι και ο παδός φανατικός της ομάδας. Ενοχλείται πολύ από όσα γίνονται και ενοχλείται διπλά.
Όχι μόνο ως ιδιοκτήτης, αλλά και ως οπαδός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν ανοίξει έναν άνθρωπο. Ο Ολυμπιακός ανοίξει τον κόσμο. Στον κόσμο, στο κράτος. Πρόεδροι πέρασαν πολύ. Ο κόσμος πάντα είναι εκεί. Ο Μαρινάκης αισθάνεται σαν τον πατέρα που βλέπει να θέλουν να του πάρουν το παιδί του. Το μάτς στην Τούμπα είναι μάτς ζωής και θανάτου τώρα. Πώς πρέπει να το δουν οι παίκτες. Και απαντάει ο Βαβακούλας. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή την οτροπία. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα. Βαθμοί μπορούν να χαθούν και αλλού για τον ΠΑΟ. Ανεξάρτητα τη διαφορά των βαθμών, αυτό το μάτς είναι ένα ντέρμπι και εμείς οι παίκτες πάντα παίζαμε για το γόητρο το δικό μας και για το γόητρο το φιλάθρωπο. Άρα είχαμε κατεβασμένο κεφάλι. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε και έχασε από τον Όφη που είναι στις τελευταίες θέσεις. Δεν είναι ένα μάτς όλο το πρωτάθλημα. Αυτό είναι. Όλο το πρωτάθλημα. Ρωτάει ο Σινάνογλου. Σαν να λέει σιγά σιγά, Ντουντούκα έρχεται. Πού ποντάρεις για να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Στην αφαίρεση βαθμό του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα. Απαντάει ο Βαβακούλας. Καλό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει άγχος. Ο ΠΑΟΚ θα έχει το άγχος ενός νέου κάζου όπως πέρσι. Ο Ολυμπιακός πρώτα από. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν λέει. Το κάζο το περισσότερο δικό μας ήταν, ρε φίλε. Ε, τι νοστά. Αυτοί δεν παίξανε, ρε. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Συγγνώμη. Α, και όταν τελειώσει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει κάνει θέμα και τον άκουμα. Το διαβάζω, το διαβάζω και το διαβάζω. Να το θυμίσεις, έτσι. Και συνεχίζει ο Παπαδόπουλος. Και συνεχίζει ο Τυραμόλα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα πρέπει να παίξει την μπάλα του. Μας αρέσει η ομάδα πλέον, παίζει ωραία μπάλα. Δείχνει καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που δείχνει ο ΠΑΟΚ. Αν βρεθεί σε μέρα ο Ολυμπιακός και δεν βρεθεί σε καλή μέρα ο ΠΑΟΚ, μπορεί να έρθει το διπλό νορμάλ. Θέλει όμως δύναμη και πάθος. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορείς να νικήσεις τέτοια μάτς. Πάντα έτσι ήταν και έτσι θα είναι. Ρωτάει ο Σινάνογλου. Το 82 ο Ολυμπιακός πήρε ένα πρωτάθλημα που δεν το πίστευαν οι αντίπαλοι. Ο Παναθηναϊκός ήταν 5 βαθμούς μπροστά. Και το βαθμολογικό σύστημα ήταν 2 στη νίκη. Τι θυμάσαι πιο έντονα από εκείνη τη χρονιά? Αυτό το παράζε. Το παράζε. Ναι. Όχι. Ναι, ναι. Στη, ναι, ναι. Στην, ναι. Λα, στην, πάτη, στο Βόλο. Στο Βόλο. 2-1. Ποιο του στέλνει στον παράζ? Ποιο του στέλνει? Αδιάφορο. Ναι. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Εδώ πέρα το 2-1. Ηρακλή. Μπράβο, Ηρακλή. Μέσα. Ναι. Με το... 2 μέρες ξύλο έπεφτε. Ξύλο, χάτε. Με του Παναθηναϊκούς με στο Θερμαϊκό, ρε. Α, τότε. Είναι το μόνο ματς που ενώθηκαν Ολυμπιακό. Ηρακλής. Άρης, ναι, και ΠΑΟΚ. Υπάρχουν άτομα μπροστά μου με δεμένα κασκόλ στα πόδια. Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Στα τρένα, με τρένα. Που κάνανε περίπολα στο σταθμό. Οι Παναθηναϊκοί ήρθανε. Ναι, ναι, βέβαια. Χαμός έγινε. Ωραία. Στο μάτς μπήκα 2,5 ώρες μπροστά. Δεν χωρούσε ούτε δεν έπαιξε καφίτσα. Παίξε και το θρύλο δηλαδή. Μπράβο. Λέει. Συνέχισε. Πρόεδρος ποιος στον Ηρακλή? Ποιος? Που έστειλε πίσω επιταγή. Περσί... Έστειλε πίσω επιταγή. Όχι. Δεν ζει. Ξέρεις τα παιδιά του. Ναι, ναι, το Τερτιλίνης. Ο πατέρας του Μακουκούλα. Ναι. Καλημερίζουμε όλη την οικογένεια. Μπράβο. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό ο πρόεδρος του Έλληνας. Όλα στα μάτια κοιτάζει. Γύρισε πίσω. Ο μεγάλος στα μάτια του να έχει το κεφάλι, δεν σου μιλάει. Όχι. Απαντάει ο Βαβακούλας. Σωτήρη. Τι λέει, καλά. Δώσε θέματα τέτοια. Τι λέει. Και αφήνει τη συνέντευξη τα πάντα. Και το τσιγάρο εδώ. Αναμένω. Και δεν πέφτει. Λούκι λού. Άντε, άντε, τελείωνε με το Βαβακούλα. Απαντάει ο Βαβακούλας. Ναι. Πράγματι, το γυρίσαμε και ήταν άθλος. Στο 1/3 του πρωταθλήματος δεν πίστευε κανείς ότι θα τα καταφέρουμε. Κανείς δεν το πίστευε. Ήρθε όμως ο Αλκέτας Παναγούλιας που ήταν loser στον Άρη. Αυτό είναι δικό μου. Και άλλαξε την ψυχολογία. Το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα ψυχολογία. Όλα στη ζωή είναι ψυχολογία. Χωρίς ψυχολογία δεν πας μπροστά. Ο Αλκέτας είχε ένα χάρισμα. Έκανε τον ποδοσφαιριστή να τα δίνει όλα. Κασέτα. Θυμάμαι πριν. Αλλά ο Μάριος τον απαξιώνει. Με σεβασμό. Ο αστείος. Τον Αλκέτα σεβασμό. Τον είπε loser στον Άρη. Πλάκα, εγώ τον πλάκα. Φωνάξαμε και εμείς ένα σύνθημα ντροπιαστικό. Ο Αλκέτας λοιπόν, θυμάμαι πριν από τον παράσμα τον Παναθηναϊκό, μας πήγαινε ο Αλκέτας στη Βουλιαγμένη και κάναμε τον μπανάκι μας. Δεν είχε πολύ κόσμο εδώ πέρα, πού να τους πάει. Υπήρξε αγωνία τότε, γιατί εκτός της σημαντικότητας του αγώνα, δεν ξέραμε κιόλας αν θα γίνει και πότε θα γίνει τον παράζ. Και μας ηρεμούσε με μπάνια στην θάλασσα. Μπράβο. Θυμίζω στο ναι, μάτσα εκείνο, ναι, έχει δώσει εντολή ο Κωνσταντίνου να μην του δώσουν επουδενή κανέναν στο δωμάτιό του στο τηλέφωνο. Γιατί το θεωρούσε καντεμιά να τον παίρνει την προηγούμενη μέρα τηλέφωνο ποιος? Ο Νίκος Αναστόπουλος. Μπράβο, ρε Σωτήρη Δασκαλάκη. Ο άλλος σκέφτεται ακόμα. Και τι κάνει ο Νίκος Αναστόπουλος? Παίρνει τηλέφωνο στο ξενοδοχείο που έμενε ο Παναθηναϊκός. Από το ξενοδοχείο που έμενε ο Ολυμπιακός. Λέει, γεια σας, καλημέρα. Ονομάζομαι, λέει, Μπάμπης. Είμαι, λέει, συγγενής του Βασίλη Κωνσταντίνου. Πέθανε, λέει, η θεία μας. Λέει, έχει πεθάνει η θεία, πρέπει να δώσουμε τον Βασίλη. Λέει, σας περνώ αμέσως στο δωμάτιο.
τον περνάει. Σου λέει συγγενή, πέθανε. Κασκάρικα τον Αστόπουλο. Ναι. Το σηκώνει ο Κωνσταντίνου. Δύο θα σου βάλω αύριο. Και το κλείνει. Μπράβο. Μπράβο να στο πεφτώ. Πόσα έβαλε? Δύο. Δύο. Yeah. Καλημέρα και καλή τύχη. Δεν μου λες αυτή η ένωση του Ολυμπιακού με τον κόσμο, των ποδοσφαιριστών μάλλον, στο τέλος του αγώνα που πηγαίνουν στο πέταλο εκεί πέρα, όπου και παίζει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, αυτό είναι μόδα, ναι. Μωρή στην Ελλάδα, τώρα έγινε. Εντάξει. Την τελευταία φορά το είδες ακριβώς τι έγινε. Φωλά σου σύνδημα, είσαι κάτι μαγικό κτλ. Η τελευταία φορά. Είναι... Ναι, τελευταία φορά είναι το Πανιόνιο. Στην Νέα Σμύρνη. Έχεις δει πώς τι έχει γίνει ακριβώς. Πείτε τα παρατηρήσεις για αυτά, γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες. Πάνε μπροστά. Πάνε μπροστά, όλοι, σχεδόν όλοι. Ο γίγαντας ο Πολάκης πήγε στη συνέντευξη. Α, το Πολάκη, ρε! Χειμάσαι μας τώρα, ρε! Με τον Ευρωπαίο τον το περίμενε, περίμενε. Στην Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, στη συνέντευξη τύπου με τσιγάρο. Με τσιγάρο, εντάξει. Και του είπε ο άλλος είναι ντροπή. Μαγκιά, μόνο του λέει. Το τσιγάρο θα το κόψω όποτε θέλω εγώ. Α, είναι μαγκιά αυτό. Πάνε, πηγαίνουν στο πέταλο ποδοσφαιριστές και χοροπηδάνε μαζί με τον κόσμο. Γιατί πρέπει να το είδα πολύ λίγο. Ξέρεις τι φωνάζει εκείνη την ώρα. Σε εκπομπή. Επέστρεψε ο πρωταθλητής, ο περσινός. Επέστρεψε ο Μανώλο Χιμένεθ. Ο κατακτητής του τίτλου. Άργησε δύο μέρες. Τρεις μέρες άργησε. Ο Λεμονίτεθ είναι αυτός, όχι Χιμένεθ. Ο Λεμονής της ΑΕΚ. Ναι, πες το. Λεμονής και Λεμονής σου πήρε το πρωτάθλημα. Είναι βριστικό και τον Πάοκ, ρε παιδί μου. Και χοροπηδούσα και ο Κούτρης και ο Χρυστοδουλόπουλος. Αφιβάλλω αν ο Κούτρης και ο Χρυστοδουλόπουλος. Ναι, και βγήκε ο Σάββας ο Θεοδωρίδης και είπε. Είσαι παλαβός, ρε. Σωστά. Είσαι παλαβός. Ενώ όταν πηγαίνει ο Γιώργος ο Σαββίδης έξω από το Βικελίδης. Εσύ να σου ψηφίσει. Ή όταν αντίστοιχα βρίζουν αυτοί. Ή όταν βάζουν πανό για τη μάνα του Λαμπριάκου. Είναι οπαδικά, ρε φίλε. Ναι, σαν να πηγαίνει όμως, ξέρεις τι, στο πανό που λες για τον Λαμπριάκο. Σαν να πηγαίνει το σβέστη του Πάου και να χειροκροτάει, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Προπαγάνδα. Ποια είναι η προπαγάνδα, όλοι εσύ. Τα κάνουνε, ρε. Ποια κάνουνε, φίλε, όλοι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Σε ενοχλεί όταν στα κάνουνε και τα κάνεις και εσύ επί 10. Ρε, εσύ τώρα είναι το ίδιο πράγμα. Μην τρελαίνετε τώρα. Εγώ είμαι μαζί του. Τι ερώτηση, τώρα. Ερώτηση. Ναι. Το έκαναν το ίδιο ακριβώς οι παίκτες του ΠΑΟ. Δεν σου λέω, ρε φίλε, ότι θα μιλήσω. Το κάνανε. Το κάνανε. Πες. Εσύ θα το κάνεις θέμα όμως. Θα το κάνεις θέμα. Φυσικά και όχι. Γιατί να το κάνανε. Αυτό σου λέω. Το κάνανε. Ποιο ρε φίλε. Θα σου πω και σε ποιο μάτς. Ποιο, άντε πες μας. Γιατί την μία, ο ένας γράφει τα του άλλου. Έλα ρε, αποτυχημένο ο Χρυστοδουλόπουλο τώρα. Και δεν την καλά θέλει. Νομίζει να έρθει να μας κερδίσει με στην τουμπάρα. Άντε, έλα ρε, οικοδόμη αγόρι μου γλυκό. Έλα να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Έλα. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Όχι χαρακτηρισμοί. Τι να κάνουμε, αποτυχημένο ο Χρυστοδουλόπουλο. Ναι, ποιος είναι αποτυχημένος. Ναι. Αντί να πουλάει μπουγάτσα στα διαβάτα, έγινε ποδοσφαιριστής. Φοβερό. Εντάξει, τι να κάνω. Παναγιώτη. Έρασε του μπάρα. Είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που παίζουν, που έχουν παίξει σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Και τι να λέει. Και η κάθε ομάδα που το παίρνει, που δίνει περισσότερα λεφτά. Και το λες αποτυχημένο. Και τι να λέει. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ γίνεται λαϊκιστής όταν πηγαίνει στο πέταλο και αυτός που κοιτάει τον ουρανό και κάνει έτσι για τα θύματα της σύνας 7 δεν είναι λαϊκιστής. Για να σου πω γιατί. Γιατί είναι φόλα Ολυμπιακός. Έβλεπε τα μάτια του τηλεόραση. Απαγορεύεται να είναι ΠΑΟΚ. Και έχει φάει πέσιμο με τον πατέρα του ΠΑΟΚ. Ενώ το κάνει ο Πέρκας, ας πούμε, λέω τυχαία. Αν είναι ΠΑΟΚ, αν είναι ΠΑΟΚ, εκεί είναι λαϊκισμός. Ο Χρυστοδουλόπουλος του είδους ήταν λαϊκισμός. Γνωστό από εσάς ότι είναι Ολυμπιακός. Η αποτυχία του στην καριέρα του είναι μία. Μου δίνεις τον ουρανό, ρε καραγκιός και καλά και τα θα φάμε, πεντάρα θα φάμε, χιλιάρα, πέντε χιλιάδες. Καραγκιός ποδοσφαιρικά, ρε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μπορεί ο άνθρωπος η καλύτερη ψυχή του κόσμου, τι να σου πω ρε φίλε. Ποιο παιδί, κάθε φορά που έβλεπε όλα τα μάτια. Έχει κόρη τέτοια ενώ, που τον κάνουμε ενώ όλοι. Έπεσε στο ΠΑΟΚ, ενώ έπεσε στον ΠΑΟΚ, έβλεπε σε γνωστό στέκει στο κέντρο μάτια του Ολυμπιακού. Είναι γνωστό. Αυτό τι σημαίνει, ρε φιλέ. Είναι Ολυμπιακός φόλα. Άρα λες, η αποτυχία εκεί που σε δικαιολογώ μόνο είναι μία. Ποια. Που η συγκυρία το έφερε επειδή είχατε ανάγκη εσείς και πήγε στον Παναθηναϊκό. Παίκτης, στυλ, πρόσωπος, ιδέρη, τελείως, καθαρά για Ολυμπιακό. Αυτό τι σημαίνει. Παίκτης, καθαρά για Ολυμπιακό. Μπορείς να δικαιολογήσεις πράγματα. Η καριέρα του θα ήταν πολύ πράγματα. Καλύτερη αν πήγαινε τότε στον Ολυμπιακό. Δικαιολογήσεις πράγματα. Αυτό. Τι να δικαιολογώ για τους νεκρούς. Είσαι τρελός. Ναι. Δεν έχω φωνάξει ποτέ ούτε για νεκρούς του Ολυμπιακού, ούτε της Σπάρτης, ούτε δικού σας ποτέ. Άρα αν φωνάξεις κανένα σύνθημα δική μας, αν φωνάξεις κανένα σύνθημα δική μας και πάει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και είναι υβριστικό ασφαλή. Και για σας έχω μαλώσει μυρακλιδέα. Έχω μαλώσει το πράγμα. Θα πεις ναι, ρε φίλε, ένα με τον κόσμο είναι. Και απ' την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ να πω αυτό που είπε ο τεράστιος Λευτέρης Δούκας, που έκανε εκπομπή ολόκληρη. Πω, αν το πω εγώ αυτό. Του Άκμουν που έπιανε εκεί πέρα και έβλεπε τα παιδιά, λέει εκείνο, το έκανε θέμα. Μια χαρά. Σε ένα πανηγυρισμό απλό, τώρα παίζει με την Παναχαϊκή. Ναι, με την, τα παιδιά, λες εσύ, καλά. Ναι. Και πιάνει το ρηπαπά του. Ναι, ναι, ναι. Μπροστά στην οικογενειακή κερκίδα. Εκείνη η κερκίδα, τι έκανε. Ρε φίλε, πάρ' την αλλού. Άσε με τώρα. Εντάξει. Είχε μεγάλη, δεν μπορεί να τη στρίψει. Σωτή, θα πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Έλα μηνύματα, σα αφήνω μόνο. Πάω Ολυμπιακό στην Τουμπάρα. Για μια ακόμα κεφαλιά του Ολυμπιακού, έτσι, όπως τα 23 χρόνια που τους είχαμε φιλενάδες, FM και ενώνυμα τεπώνυμο, ΠΑΟΚ αποστολή στο 54-526.
Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για ένα υπέροχο παιχνίδι μπάσκετμπολ, έτσι, το All-Star Game, το Echo All-Star Game 2019 στο Nick Gallis Hall, 10 του Φλεβάρι. Δύο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις υψηλής ποιότητας και θεάματος μπάσκετ μακριά από σκοπιμότητες και από αβαβαϊσμούς. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα ΠΑΟΚ ή Lux, γιατί η Lux μας κάνει την προσφορά, αποστολή στο 54-526 All-Star Game. Πάμε στο διάλειμμα. Δίνοντάς αστροφή για ένα ακόμη θεματάκι. Ρία Αντωνίου, αποσύρω την μήνυση στον Χρήστο Ψωμόπουλο, γιατί με μας αφήνει σε αγωνία εδώ γνωστό site, γιατί με η παιδιά Ρία Αντωνίου, εγώ ρε φίλε, του έκανε μήνυση για βιασμό την Πέμπτη και ήταν μαζί το Σάββατο πήγαν στα μπουζούκια. Τα βλέπω όλα κάθε μέρα. Μετά από τρεις μέρες μπουζούκια, ενώ έχουν βάλει από δύο δικηγόρους ο καθένας, ο Ψωμόπουλος έχει τον πλεύρη. Άρα μπορεί η Ρία να είναι από τη Στοκχόλμη. Α, να το σύνδρομο. Σου αρέσει η Ρία Αντωνίου? Χρήστε, δεν του αρέσει η πιο καυτή ξανθιά του κόσμου. Άντε ρε χαμένε, άντε ρε χαμένε, μιλιούν για γαμετέγγες τώρα. Λοιπόν, συμπληρώστε, συμπληρώστε τι την έκανε και αποσύρει την μήνυση για τον βιασμό της. Η Δόνια Νουσφεράτου, Νουσφεράτου, αποσύρω, λέει η Ρία Αντωνίου την μήνυση, η πιο καυτή ξανθιά του πλανήτη κατ' εμέ, και στην Καλιφόρνια που πήγε έκλεψε την παράσταση. Θα μπορούσα να τις γλύφω τα πόδια, τις πατούσες, 8,5 ημέρες. Πάμε break. Με συμπλήρωσε, γιατί απέστειλε τη μήνυση. Λουξάρις μπάσκετ, λουξάρις All Star Game, λουξάρις γεύση. Τότε, άκου αυτό. Τα All Star αναψυκτικά Lux με την απίστευτη γεύση σε στέλνουν στο All Star Game. Σου προσφέρουν δύο διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθείς από κοντά τον αγώνα All Star Game 2019, στο οποίο οι καλύτεροι παίκτες μπάσκετ του ελληνικού πρωταθλήματος θα είναι παρόντες. Η Lux σας θέλει να δείτε από κοντά Σπανούλη, Καλάθη, Πρίντεζι, Άντε, το Κούμπο, Χρυσικόπουλο, Μποχορίδη, Παπαπέτρου, Φιλ Γκος, θα παίξει, θα δούμε αν θα παίξει, γιατί ήταν και τραυματίας, Μιλουτίνοφ, Στρέλνιεξ, Γκίστ. Όλους τους μεγάλους αστέρες του ελληνικού μπάσκετ, μια γιορτή του μπάσκετ που χάρη στη Lux μπορείτε να την παρακολουθήσετε από κοντά. FM κενό, ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Lux και δύο διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας στο τέλος της εκπομπής. Και βλέπουμε να ανεβαίνει και η συμμετοχή για το All-Star Game. Μπράβο. Για τον ΠΑΟΚ γίνεται χαμός. Δύο εισιτήρια, έτσι, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Κυριακή στάδιο Τούμπας, ώρα 7.30. Με τον ίδιο τρόπο αποστολή στο 54-526. Σαλτήρι θα λείπει όλη τη βδομάδα, την άλλη να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα. Κάναμε το προσκλητήριο που κάνουμε πάντα για την 6η Φλεβάρι του 58. Την το τρίμερο αυτό όλο είναι αφιερωμένο στο γεγονός αυτό. Το στο αεροπλάνο του Γιάννη που έπεσε. Το τρίμερο. Την Παρασκευή μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο με τον Χρύσανθο. Το μαθαίνει τώρα και ο Παναγιώτης. Θα έχουμε καλεσμένο εδώ. Θα αφήσουμε τον Παναγιώτη την Παρασκευή. Πρώτη ώρα, 10 με 11. Να κάνει ό,τι εκπομπή θέλει για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ό,τι θέλει αυτός. Και 11 με 12. Αν θέλει, μένει και ο Παναγιώτης. Θα έχουμε εδώ καλεσμένο έναν Έλληνα που ετοιμάζει βιβλίο για την ομάδα της United του 58. Και γενικά σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το τριήμερο αυτό είναι αφιερωμένο στην 6η Φλεβάρι του 58. Σε τίποτε άλλο ποδοσφαιρικά. Κάνω δεκαήμερο. Σε αυτό. Εντάξει. Τώρα που είσαι στην αφάνεια τα θυμήθηκες, σε μέρες δόξες, χρονιές δόξες. Παρασκευή. Χρονιές δόξες που ήταν καλά και πέραν τους τίτλους, τα περνούσε έτσι στον ντουκ τα δυστυχήματα αυτά. Ντουκο. Άντε, άντε. Άντε Μάρια, άντε Μάρια, άντε. Κάτω και την άλλη εβδομάδα, ρε, και την παράλληλη και την μεθεπόμενη. Έχεις την ακόμα. Παρασκευή. Έχεις. Για την Τωρίνο την τεράστια δεν θα κάνεις ποτέ. Την μόνο για σας. Σουπέργα, σουπέργα. Ας έρθει ο Μαρίνος εδώ να κάνουμε. Να 49. Ας έρθει ο West Ham, ο Μαρίνος που μας ακούει, το παιδί που είναι Απόλλων Καλαμαριάς, Τωρίνο και West Ham. Ας έρθει εδώ την ημέρα της επετείου της Σουπέργα. Νομίζω είναι αρχές Απρίλη. Καλά θυμάμαι. Μέσα Απρίλη. Μέσα Απρίλη. Προπαραμονές του αγώνα της 35ετίας, ο άλλος θέλει να φέρει κάποιον να μιλήσει για το δυστύχημα. Μάλιστα. 11 με 12. Έρχεται από Αθήνα. Και εμείς θα μείνουμε μίλητα, κοιτάμε τον τέτοιο τον τύπο. Έρχεται από Αθήνα για. Βρε, δεν πάνε να έρχεται για το σουφλί. Είναι σημαντικό το θέμα. Συγγνώμη, θα έχουμε αποκλειστικότητα στη Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικό. Σαν εκπομπή. Κάνε το τη Δευτέρα. Φεύγει την Κυριακή. Α, το έκανε προχθές. Τη Δευτέρα το φέρουμε. Α, το έκανε μετά το μάτσο έχει και Αστέρα Τρίπολη Άρη Δευτέρα. Α, το έκανε προχθές. Φεύγει την Κυριακή. Δεν έρχεται το παιδί. Έχασε την ευκαιρία του να βρεθεί στο Λίμπερο. Έρχεται για την Τουμπάρα. Έχασε την ευκαιρία του να βρεθεί στο Λίμπερο του Σου κάνουμε με τον Τσαλτίδη μια παραχώρηση. Δεν θέλω εκεί την παραχώρηση. 10 με 11. Όχι, θα έρθει εσύ 10 με 11. Πέστε εδώ πέρα τα δικά σα. Δεν μπορεί το παιδί. Α, δεν μπορεί. Φτάνει από Αθήνα 9.30. Βρε, δεν πάρε αυτά. Και έχει ο Μίχλ. Δεν προλαβαίνουν του άλλου. 10 με 11. Κάνει μόνο σου. Πάω Ολυμπιακό. Ναι. Ό,τι θέλεις εσύ, ναι. 11 με 12, αποκλειστικά στο Λίμπερο. Ναι, ό,τι θέλω μπορεί 11 ώρα να μην υπάρχει στο άνθρωπο. Άσε καλύτερα. Θα έχουμε αποκλειστικότητα για το βιβλίο που θα βγει από Έλληνα. Έχει σημασία από Έλληνα για την 6η Φλεβάρι του 58. Τώρα δεν κάνεις πλάκα, βγάζεις βιβλίο.
Και... Βγάζει βιβλίο αυτό εδώ. Συγγνώμη, μιλάω τουρκικά. Βγάζει βιβλίο αυτό εδώ, Έλληνα. Ναι. Ναι. Και τι θα έχει μέσα. Πώς τον λένε τον τύπο, ρε. Τι θα έχει μέσα. Θα το ακούσετε εδώ πέρα. Α. Τι θα έχει μέσα, Μάρι, φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Απίστευτο υλικό. Υλικό. Και υλικό, αλλά και από την εμπειρία του πατέρα. Μιλάμε για κονόμα τώρα, έτσι. Μιλάμε για κονόμα. Έλληνε να κάνει τέτοιο πράγμα. Σαν να κάνει ένα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Προσβολή. Να κάνει ένα βιβλίο. Μάρια, άμα το έκαναν για τον Πάοκ όμω αυτό, θα έλεγε. Άρα, άμα βγάλει κάποιο βιβλίο. Για τα παιδιά που σκοτώθηκαν του Πάοκ. Αν βγάλει κάποιο Βρετανό. Αν βγάλει κάποιο Βρετανό, θα πω, ρε φίλε. Γιατί Έλληνε δεν μπορεί να βγάλει, ρε φίλε. Τι σχέση έχει, ρε. Για το Βιετνάμ, για τον πόλεμο του Βιετνάμ, έχουν βγάλει και Ρώσοι. Εσύ γιατί δεν βγάζει βιβλίο. Όχι το Βιετνάμ, καλά δεν μπορώ. Όχι το Βιετνάμ, γιατί το Βιετνάμ πονάει. Αν έγραφε, περίμενε, αν έγραφε το Βιετνάμ βιβλίο αυτό, θα έλεγε ότι ήταν μια απελευθέρωση του Βιετκόνγκ. Που κάνανε τις παγίδες και βάζανε τους Αμερικανάκια μέσα. Είναι ο πόλεμος που χάσαμε. Που χάσατε, μάλιστα. Δεν μου λες, όχι για το United, μπορείς να κάνεις και εσύ αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ήταν ενωμένος ο Αμερικανός. Φοβόσουν όμως μη σου πει κάποιος, ξέρεις τι καλά, ρε, στο όνομα της United πας να οικονομήσεις, κατάλαβες. Λοιπόν, παλικάρι μου. Μου θυμίζει Ακελαρόπουλο αυτό. Την Παρασκευή να ξέρει ότι πάω. Από τι 11 και 5 εσύ μπορεί να δουλέψει το ταξί να οικονομήσει. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Ωραία, έλα και κάτσε εδώ πέρα. Θα κάτσω και θα μιλάω όσο θέλω. Παρεμβαίνω. Για το θέμα αυτό δεν θα έρθει. Και παίρνω το μέρο του Παπαδόπουλου. Δεν θα έρθει. Προπαραμονή, πάω κοντά. Κόβω αυτόν εδώ που λε, τον κόβω. Έρχεται το παιδί για δύο μέρε. Α έρθει και για τρει ώρε. Και το παιδί. Δεν μου λες. Ναι. Άκου λίγο, Μάριε. Ναι. Θα κάνει εκπομπή 12 με 2. Του παιδί. Το παιδί είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ζήτα το. 12-2. Άκου να σου πω. Το ένα γεγονός με το άλλο, τι βαρύτητα έχουν. Τι βαρύτητα. Το ένα έγινε το 58. Ναι. Το θυμάστε επειδή δεν πάει καλά η ομάδα σας. Γι' αυτό το θυμάστε. Ρώτα Σίλιους Γάλλους ποδοσφαιρόφιλ. Ούτε καν αναφορά έκανε πέρσι. Έκανα 2 λεπτά. Α, 2 λεπτά. Μάλιστα. Έκανε και πέρσι 2 λεπτά. Άκου να σου πω. Ρώτα. Είναι κλειστή η πόρτα του Λίμπερο για τον τύπο το που θες να φέρεις εδώ πέρα. Σίλιους Κινέζους ποδοσφαιρόφιλους. Α, γινόητη είναι αυτή. Πόσοι ξέρουν αυτό. Ναι. Και πόσοι ασχολούνται με το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τι μου λες τώρα, ρε. Σίλιοι Κινέζοι ποδοσφαιρόφιλοι. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Πρώτα απ' όλα. Ναι, οι Κινέζοι δικοί. Σε ευχαριστώ, καληνύχτα. Οι Κινέζοι είναι δικοί σου οπαδοί, ρε φίλε. Τώρα λες αυτούς τους γηγενείς. Ποιους Κινέζους λες. Σε ποιους αναφέρεσαι. Φέτος στα μάτια σε ό,τι κοντινό κάνει στην κερκίδα. Θα κάνετε μνήμα του Μπάσμπι καινούριο, ρε φίλε, και θα είναι στα Κινέζικα από κάτω. Ό,τι κοντινό κάνει στο Άνφιλντ ο σκηνοθέτης είναι γεμάτο ασιάτες. Σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε κατακλείσει την περιοχή. Βλέπω. Τι να κάνουμε. Βλέπω. Έτσι είναι. Φαντάζομαι χωρίς επιτυχίες. Έκανες λίγο ψιλομαδούλα. Χωρίς επιτυχίες η ομάδα. Σε σπρώχνουνε κιόλας. Χωρίς επιτυχίες η ομάδα. Φαντάζομαι χωρίς επιτυχίες η ομάδα. Φαντάζομαι. Και έρχονται κοντά. Διάβασε το λίγο. Διάβασε το λίγο. Παρακαλώ. Και άλλα θα πεις. Φτάνει. Το μήνυμα της United φτάνει. Για την τραγωδία 61 χρόνια μετά για την τραγωδία του Μονάχου. Μισή λέξη γράψα. Θα το διαβάσουμε. Ποιο είναι το μήνυμα. Αυτό εδώ πέρα. Πιο πολύ αναφέρεται στο τσιμψιλί το κηδόνι. Είναι το κλασικό που έχουν πάντα. Θυμόμαστε τα λουλούδια του Μάντσεστερ. Και σας είπα, βρείτε το ποίημα κίτρινα τριαντάφυλλα για έναν σύζυγο που δεν επέστρεψε ποτέ. Θα το ζήλευε ακόμη και ο Κώστας Καριωτάκης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η σύζυγος του Τόμι Τέιλορ. Εκπληκτικό αφιέρωμα, Μάρια, ορίστε. Ναι. Να φέρουμε τη Βάσου στο στούντιο την Παρασκευή. Ας έρθει η Βασούλα. Βέβαια. Πού λες, στο φως. Ποιο φως, Α, για πού, συγγνώμη. SDNA, ορίστε. Sport DNA, ναι. Όχι, επειδή πάλι φωτεινά. Ας κάνω τα γραφεία εδώ πέρα. Χαμός, δεν τι γίνεται, Μάρια. Ναι, ναι. Φωτός, κάνετε τα εδώ πέρα. Δες, Μάρια, δες. Βίντεο αυτά. Χάρη Κρέγκ. Τα έχεις όλα εσύ και θα έρθει ο Αθηναίος εδώ πέρα μου που πολύ στρέλα. Άντρε, χαμένε τώρα. Και να πούμε για μία ακόμη φορά. Χίλια μπράβο στο φως. Α, κι άλλο, κι άλλο. Χθες στο φίλο του. Διάβασε πάλι στο φως. Θα παίρνει. Διάβασε του Πέτρου Μίχου το φως. Ολοσέλιδο αφιέρωμα και πρωτοσέλιδη συγκλονιστική φωτογραφία από την ομάδα που πήρε το κύπελο 5 χρόνια μετά το ατύχημα. Μπράβο, μπράβο. Συγκλονιστική φωτογραφία. Να πω στην κυρία Νικολαίδου ότι είναι άδικο να κάνει όλο αυτό το πρόμο χωρίς να πληρώνεται. Χάιβαν. Μιλάμε για Χαϊβάνι. Χάιβαν. Βγάλτε του ένα διακοσαράκι, κάτι. Κάτι. Ένα μεροκάμα. Κάτι τι. Στείλτε του τα τεύχη τη εφημερίδα καθημερινά κούτρα. Κάτσε, περίμενε λίγο. 2 λεπτά αναφέρεσαι στο δυστύχημα τη United, έτσι. Τώρα είναι και του Ολυμπιακού είναι νεκρή. 8 Φλεβάρι, δεν ήτανε. Ναι. Πέφτει Παρασκευή. Μήπως δεν θέλει να έρθουμε εμείς. Θε να φέρει τον Τσουκαλά. Θε να φέρει τον Δεφλό στο φανωμένο. Μήπως θέλεις. Μήπως θέλει 2 ώρες. Κοίταξε. Δεν σου φτάνουν. Μήπως θες και το πάω 24. Ευθύνια. Μήπως θα γίνει μετά. Στις 5 ώρες γίνει όλα. Αντιλαμβάνεσαι. Θες να γίνει μήπως όλα about thrillers. Αντιλαμβάνεσαι. Η φτύνια του. Αντιλαμβάνεσαι το καθήκον του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όταν την Παρασκευή θα υπάρχει αυτή η μέρα μνήμης. Πώς πρέπει
ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Το βρήκα. Θα έχει περάσει, εμείς δεν να μπει στο γήπεδο. Το βρήκα. Θα έχει περάσει. Το βρήκα. Τι? Να μπει η ομάδα του Ολυμπιακού κρατώντας το μεγάλο πανό με τις μορφές των παιδιών που σκοτώθηκαν. Στην Τούμπα. Όχι, 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 όχι. Να μπουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με το πανό που κρατούσαν στο Βόλο. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι μια καλή λύση. Ναι. Ωραίο. Φιλία. Σωστό. Αγκαλιασμένη. Σωστό. Η προτομή του Κούδα τη φτιάξατε ή ακόμα ρε. Παίζαν μπάλα με το κεφάλι. Τσαλτίδης. Ε? Ναι. Που παίζαν μπάλα οι Ολυμπιακοί με το κεφάλι του Κούδα εκεί. Τι φτιάξατε. Φτιάξατε. Η προτομή. Χαιρετίσματα στην εισαγγελία τη Αλονίκη. Τι να κάνουμε, φίλε, όταν. Αντί δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Δεν παίξανε. Όταν σε πετάνε έξω από το γήπεδο σου και έρχονται οι άλλοι τζάμπα εκδρομέ χωρί ελέγχου κτλ. Και σου λατσάρουμε στην τουμπάρα. Σου παίρνουν και το άγνωστο, θα παίρνουν όλα. Ακού, ακού. Έλα, πάτε στο όταν σου λατσάρουν στην τουλάπα, όταν σου λατσάρουν στην τουλάπα αυτή, έχει γίνει κάτι άλλο. Όταν αυτοί σου λατσάραν όμως το Βικελίδης, ήταν μάγκες. Εσύ μην μιλάς πολύ για τουλάπες, γιατί κάποιος ποδοσφαιριστής του παλιός του Άρη έχει πρόβλημα με τις τουλάπες. Μη. Πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν πρόβλημα με τις τουλάπες. Ψάξε στην τουλάπα. Πολλοί ποδοσφαιριστές είχαν πρόβλημα. Το θυμάμαι μέσα ήμουν πιτσιρικάς. Και λέω μπαμπά. Γιατί λένε έτσι αυτό με την τουλάπα. Τι να πει ο μπαμπάς μου. Λέει είχε χαλάσει η πόρτα και έπρεπε να είπαν την βιδόν να την βάλουν κανένα την καρφώσουν ξανά. Για να ξεφύγετε από όλα αυτά, τι μπορείτε να κάνετε. Να πάτε στο ψητό ορίστε. Σε τι μάτς ήμουνα μέσα. Σε όλα. Μπες στο ψητό. Το έχω αυτό σε μάτς μέσα, το έχω σύνθημα στα αυτιά, σαν παιδί. Οπα. Πρώτη φορά που ακούστηκε. Τώρα άλλη ερώτηση μου κάνεις. Άλλο αυτό. Στο Άρης Ηρακλής. Σε Άρης ΠΑΟΚ. Πάμε. Ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Λαχταριστά μπέργκερς. Ναι. Δροσερές σαλάτες. Ναι. Απολαυστικά σάντουιτς. Ναι. Κλάπια αμέτρητες επιλογές. Ναι. Ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ναι. Δεν θέλουν λαχανό ντολμάδες. Ναι. Πού το βρίσκουμε τον τύπο αυτόν εδώ. Μεγάλο Εξάνδρο 16 Σταυρούπολη. Τηλέφωνο ναι. Επικοινωνίας 2310 πανεύκολο. 2310 60 22 20. 60, όσο θα και τα συνεχόμενα προβλήματα του Πάκου από εδώ και στο εξής, 22 20. Βρείτε μας και στο Facebook και στο Instagram. Πού να μας βρουν στο Facebook. Πραγματικά τι? Με διασκεδάζεις. Τύπου. Πού, τύπου. Μπες στο ψητό. Ναι, μπες στο ψητό. Πες το ρε φίλε. Και ίσως να βρεις και τσιλετσέκι δόνι στο ψητό. Όχι, δεν έχει. Θα ρωτήσω τον Νίκο. Θα ρωτήσω τον Νίκο. Παιδιά, όταν ακούς Εμινέ Περιστέρα. Έτσι πάει κάπου το μυαλό σου. Εμινέ Περιστέρα. Ωραίο, μας έχει συγκρότημα αυτό. Για ωραίο όνομα. Ναι. Ωραίο όνομα. Αν παίζει αυτό το ναι. World Music, το ναι. Ethnic, το ναι, ναι, τέτοιο. Ναι. 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 Ωραία. Δηλαδή, Αλέξης, Ρετζέπ Ταγίπ και Εμινέ Περιστέρα. Πήγε ο Αλέξης, τη μέρα έκανε ο άλλος τους 800 χιλιάρικα. 800 χιλιάρικα. Αυτή φίλε, να ξέρει κάποιο. Πήγε ο Αλέξης εδώ μεταξύ στην Αγία Σοφία και είπε: είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτό το ιστορικό μέρος. Ιστορικό. Τι δεν πει, ρε φίλε. Σύμβολο της πίστης είναι, ρε φίλε. Αλλά πού να το πεις εκεί μέσα. Θα ερχόταν ο άλλος εδώ πέρα, θα έλεγε εδώ που ο Κεμάλ και το ένα και το άλλο. Ενώ ήταν ο Κούλης, τι θα έλεγε. Θα έβγαζε και για τα γάνη. Γιατί ρε Μάρη κάθε φορά που λέμε μία που κάνει ο Τσίπρας, εσύ το συγκρίνεις με τον Κούλη. Έφαγε κουλούρι. Γιατί είσαι. Και κουλούρι, Κωνσταντινούπολη. Γιατί είσαι. Κάτι είχε φάει. Ό,τι και ο Πολάκης είσαι, να ξέρεις, είστε ίδιοι. Μάρη. Τι χόρεψε, ρε. Εγώ θα ντρεπόμουν, ρε φίλε. Αν ήταν πατέρας μου, θα του πω κάτσε κάτω, αγόρι μου. Κάτσε κάτω. Πήγε ο άλλος στην παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου. Θέλω πάρα πολύ να χορέψω σε Μπέγκικο, αλλά επειδή δεν ξέρω, δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν θα χορέψω ποτέ. Το καλύτερο το έχει χορέψει, ξέρεις ποιος, αυτός εδώ. Ένας φίλος μου, ο Γιάννης ο Μπουρτζής. Δύο. Και ο Άρης ο Παναγιωτίδης. Δείχνει Σωτήρη Δασκαλάκη, να καταλάβει ο κόσμος. Τα τρία καλύτερα σε Μπέγκικα. Όχι αυτά τώρα. Τα χτυπάω και την κάτω. Τα τρία καλύτερα που τα έχει δει, ρε φίλε. Έχει δει όλων. Και του. Ρε φίλε, από όσα έχω δει. Από όσα έχω δει. Πού έχει δει, μόνο το Σωτήρη έχει δει. Όχι. Και μ' αρέσει τα Φιλοπάτη. Το καλύτερο γυναικείο ζεμπέκικο. Το ζεϊμπέκικο τη Ευδοκία, το είδε. Το έχει δει. Μπορεί να το κάνει αυτό ο Σωτήρης. Χαμένα. Με τα δόντια να σηκώσει τραπέζι. Το έχει κάνει κανονικά. Τι είναι, ρε φίλε. Ο Σουγκλάκο είναι. Να πάει στον τάφο του Ιδού, να παίξει ταινία. Σουγκλάκο. Πώ θα είναι το παλίκαρο, ρε εσύ. Ήταν να έρθει εδώ τώρα, στο είπα, να το χορέψει εδώ μπροστά. Στο λιμάνι εδώ. Άγωνο στην εκπομπή την Παρασκευή. Όχι, ρε. Όχι. Εδώ στην που έγινε προβολή ξανά τη ταινία. Αφιέρωμα στον Αλέξη Δαμιανού. Μίλες τη λέξη Αλέξης. Παιδιά, δείτε το έτσι, δεν υπάρχει. Το ζεμπέκο τη Ευδοκία. Δύο εισιτήρια πάω Ολυμπιακό, έχει ακόμη μισή ωρίτσα για να το διεκδικήσει. Περίμενε, απορώ πώς τον υποστηρίζει όμως, αφού είναι με ΠΑΟΚ. Ποιο? Εδώ, αυτό εσένα λέω. Τον Αλέξη. Ναι. Όχι, δεν το. Α, δεν. Όπως λέει και ένας και γνωστός Αριανός της πόλης, λέει ένα ΠΑΟΞής, και ο Κούλης να βγει, το γήπεδο θα γίνει. Και λέει ο Αριανός, σίγουρα. Δηλαδή τον βλέπω, λέει τη βραδιά των εκλογών, να βγαίνει ο Κούλης και να πηγαίνει στο Ζάπι και να ξεκινάει. Καλησπέρα. Είμαστε νικητές, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Πρώτο μας έργο και μέρη να είναι το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λέει, το βλέπω από εκεί να ξεκινήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον ξέρεις τον Αριανό ποιος είναι. In God we trust. Και εσύ τον ξέρεις.
In God we trust. Λέει το πρώτο που θα γίνει, θα ανακοινώσει ο Κούλης, θα είναι... Here we come. Ονομασία είσαι και αυτή. Get out. Για την μπάρα. Ονομασία. Home sweet home. Home sweet home. Αυτό είναι τραγούδι Motley Crue, ρε φίλε. Βάλ το μετά. Home, μην ακούσω κάτι αρένες και τέτοια. Και πόλεμος και γι' αυτό θα γίνει. Πέρα από το συλλαλητήριο, πόλεμος για την ονομασία. Θα δοθεί το όνομα του χορηγού. Άντε χαμένε τώρα. Θα μας βάλει τώρα εσύ τα τσιγάρα του πρόεδρου. Άντε ρε τώρα. Τα τσιγάρα του πρόεδρου. Βράσε τώρα. Τα τσιγάρα του πρόεδρου. Του βοηθητικού του Καφτατζόγλου θα το λέμε. Ιβάνο τρομερό, το θε. Όχι, ρε, τι είναι αυτά, ρε Μάρι. Το καπελάκι του τέτοιου. Αυτά τα καπελάκια τα πουλάνε στην μπουτίκ. Ποια μπορούσε ο γιο του. Τα πουλάνε στην μπουτίκ. Ιβάνο τρομερό. Θα σου φέρω. Γιατί δεν πα μόνο. Όπω αγαπάει παντά σου βαράει κορυφή. Που του βλέπει συνταγέ. Πήγαινε να ρίξει. Αν η φόρη για τον μπάρα πήγαινε στην μπουτίκ και πάρε. Γεια σα, μου άρεσε να πα. Ήθελα να πάρω τον μπλου τέτοιο, το καπελάκι πε. Τι. Ήρθα να πάρω καπελάκι. Πήγαινε. Τα φοράνε και δεν μου λε. Τα φοράνε. Δεν μου λε. Ξέρετε τι μπορεί να σου πει. Πάρ το καπελάκι σου και φύγε. Περίμενε. Το φοράνε και οι αστυνομικοί αυτοί που έχουν συλλάβει του Ηρακλειδεί και είναι στη φρουρά του μπροστά εκεί πέρα στο ΆΚΑ ή όχι. Το είδε αυτό. Τον είδε τον αστυνομικό μπροστά από. Είδε το είδε. Ποιο. Δεν βλέπει ίντερνετ, μπορεί να μην το έχει δει όντω. Ο αστυνομικό που είναι μπροστά από τον Γιώργο. Το είναι στη φρουρά του. Φυσιολογικό είναι. Υπάρχει. Δεν είναι παράνομο. Νόμιμο είναι 100%. Έχει Ηρακλειδέα στο Καφτατζόγλιο με άλλους δύο αστυνομικούς. Σηκωτώ. Mm. Αυτά βέβαια πρέπει να τα λέει ο Μάριος, όχι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Για το Κατσάνι, δεν είπαμε και πάτησε με το Κατσάνι, ρε φίλε. Αυτό Κατσάνι, το σου δώσω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιο αυτοκίνητο ήταν απέναντι, έφυγε και έγινε το ντου και το αυτοκίνητο έφυγε μετά από μισή ώρα πάλι. Αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτά είναι. Υπάρχει δικαιοσύνη, θα τα διερευνήσει. Εγώ λέω ότι όταν υπάρχει φωτογραφία ενός αστυνομικού, έτσι, αν είναι αστυνομικός, προφανώς είναι αστυνομικός, και είναι στη φρουρά ενός επίσημου προσώπου που είναι στο ποδόσφαιρο. Ενός επωνύμου. Δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή, σε κάποια άλλη στιγμή, να συλλαμβάνει οπαδούς άλλης ομάδας. Δεν είναι σωστό, ρε παιδιά. Δηλαδή μπαίνει, δηλαδή εγώ σου λέω ότι γίνει σωστά η σύλληψη. Είναι αντιδεντολογικό. Υπήρξε παραβατική συμπεριφορά και όντως ως αστυνομικός τον συνέλαβε. Δεν μπορείς να είσαι μετά στη φρουρά. Απαγορεύεται δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, ηθικά είναι επιλήψιμο. Ηθικά είναι επιλήψιμο. Δεν γίνεται να είσαι. Γιατί να σου πω κάτι. Γιατί απευθείας εγώ σκέφτομαι ότι δεν ήταν σωστή. Εγώ σου λέω ότι έχει γίνει 100% σωστή. Υπήρξε παραβατική συμπεριφορά, λειτουργήσε όπως έπρεπε να κάνει το καθήκον του και τον συνέλαβε. Την ίδια στιγμή είναι σε μια άλλη ομάδα, κάνει αυτό το πράγμα. Αν αυτό δεν γίνει με αστυνομικό που είναι σε ασφάλεια του Μαρινάκη με τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει 100.000 φορές και το στυλιτεύεις. Και λες η αστυνομική αυτή, όταν ο αστυνομικός κρατούσε την ομπρέλα του υπουργού, φώνα, όταν οτιδήποτε κάνει κάποιος, ο αστυνομικός, θα σου πω το άλλο. Που ήταν στη φρουρά του Σαββίδη. Το καταλάβω, όχι. Που ήταν ο μόνος που προσπαθούσε να το συγκρατήσει. Που είναι από τα κουφάλια το παλικάρι. Ναι. Προσπαθούσε πραγματικά να τον αποτρέψει από το να κάνει ό,τι να κάνει. Και αυτό είναι στη διαδικασία τη. Για ποιο λόγο το πάω ΚΑΕΚ. Ναι, τι πήγε να κάνει ο Σοβίδης. Τι πήγε να κάνει ο Σοβίδης. Να δώσει νερά στον διαιτητή. Με διαιτητή νόημα του κάνει του ποδοσφαιριστές, ελάτε έξω. Βγείτε έξω από το γήπεδο. Αυτό λέει. Τι λέει ρε Σιτσαλτίδη. Θα μας τρελάνεις, ούτε και υπάρχει εικόνα, ούτε και την καταβαίνεις την εικόνα. Αυτός που ψάχνει το δάσο και χάνει το δέντρο που λέει ο Μάριος τα δικά του εδώ πέρα και δεν του λέει ο Βιερίνια, όχι, όχι, δεν βγαίνουμε. Ο Βιερίνια το είπε. Ναι, ο Βιερίνια, ο άλλος δεν βγήκε με το όπλο, ρε παιδιά. Τώρα μην με τρελαίνετε. Δεν βγήκε με το όπλο, μπήκε με το όπλο. Φίλιππ, έχει επίση δικαστήριο στο οποίο πήρε αναβολή. Άρα, δηλαδή, εσύ, αν μας σας μαστίχα, έτσι, μπαίνοντα σε μεγάλο. Δεν είναι μαστίχα. Τσίχλα είναι. Τσίχλα, δεν είναι μαστίχα. Ναι. Μετά μας λένε οι άλλοι Βούλγαροι. Δεν πήραμε. Ναι, φούιτε έχουμε, ναι. Τη μαστίχα με το περίστροφο, μην το συγκρίνει. Ωραία, αν πει όμω. Η μαστίχα περνάει από το τουρνίκι. Σε εκκλησία και εγώ σου πω, έβγαζε φούσκε, ρε φίλε, στην εκκλησία. Το ένα είναι ηθικό κομμάτι, το άλλο είναι παράνομο. Απαγορεύεται η κατοχή όπλου. Ακόμα και για τον αστυνομικό Παναγιώτη, εντός γηπέδου. Θεούλη μου, πάρ το πρωτάθλημα να το βουλώσουν, να τελειώνουμε. Πάρ το, σε παρακαλώ. Τι να βουλώσουμε. Βιδός. Επειδή θα πάρεις ένα πρωτάθλημα, βιδός. Να το βουλώσουμε. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι, βιδό. Καταρχήν το έχεις πάρει το πρωτάθλημα. 4 ευρώ. 4 ευρώ. 4 ευρώ τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Πού αυτά. Αγνός στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Ναι. Τηλέφωνο κρατήσεων. Κρατήσεις. 2310-66-2376. Και αν πας καθημερινές, ναι, από Δευτέρα ως Παρασκευή, όλα τα μεγάλα ψάρια που, ναι, τρώνε τα μικρά, ναι, έτσι, έκπτωση 30%. Ναι. Δύο εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δύο διπλές προσκλησάρες για τη ματσάρα EK All Star Game 2019. Ευγενική προσφορά της Lux, η οποία μας στηρίζει και τη στηρίζουμε. Έτσι. Ναι. FM και ενώ όνομα επώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή Lux για το All Star Game ή και τα δύο αποστολή στο 54-526. Προσέξτε, 10 του Φλεβάρι γίνεται, δεν είναι, ναι, αύριο. 10 του Φλεβάρι το All Star Game. Ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ 164 ρωτάει στον Τσαλτίδη. Εσύ
Γιατί όταν λέμε κάτι για τον ΠΑΟΚ, τον συγκρίνεις με τον Άρη, το ίδιο πράγμα κάνεις. Δεν καταλαβαίνω τώρα και πώς που κολλάει αυτό, το διαβάζω απλά. Άρα για μένα λέει. Όχι, για μένα λέει. Επειδή για Τσίπρα με Μητσοτάκη. Κάθε φορά που, λες κάτι για το, που λέω κάτι για το Τσίπρα, λες για το Μητσοτάκη. Ναι. Τώρα, αν συγκρίνεις εσύ ένα σύλλογο με ένα πολιτικό πρόσωπο, φίλε, οκ, εντάξει, αλλά παρόλα αυτά, αυτό είναι το αντικείμενό μου εμένα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και ειδικά ο Άρης. Και εγώ οτιδήποτε μιλάμε και συζητάμε εδώ. Και σου λέει εδώ, και ο άλλος συγκρίνει Μητσοτάκη με Τσίπρα. Σωστά λες. Δεν συγκρίνω Τσίπρα με Παναθηναϊκό. Εγώ υπερασπίζομαι τον Άρη και ο Μάριος τον Τσίπρα. Έχεις δίκιο. Τον Άρη μου, πώς το έφερε τώρα. Άσε στην Αγγλική καρδιά, Ιρλανδικό αίμα. Έπος από τον τεράστιο Μόρισεϊ που έγραψε και το Munich Herd Tragedy που ξέραμε το πρωί στο αφιέρωμα για την 6η Φλεβάρη του 1958. Ο οποίος μένουνε... τι σύγκλωση δικό έχει πει για το τέτοιο. Θα το πούμε. Ναι. Παναγιώτη, κάτσε να πάρουμε τη ροή και το πούμε. Ναι, παλικάρι, ωραίο. Γιατί έχει πει και κάτι ακόμα που θέλω να σου αρέσει. Ότι το ανδρικό μόριο είναι μια παραφωνία στο ανθρώπινο σώμα. Ναι, και ότι αν δεν έγραφε. Όποιος διαφωνεί είναι βλάξ. Αν δεν έγραφε μουσική, δεν υπήρχε λόγος να ζει. Και αυτό έχει πει πολλά. Αυτό έχει πει και ο Πλιάτσικας, πήξε λάξ. Λοιπόν, δεν μπορώ να ζω. Λοιπόν. Δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δύο διπλές προσκλήσεις από την Lux, η οποία στηρίζει και τη Θεσσαλονίκη και τον αθλητισμό και πιστεύει ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι διασκέδαση και να συνδυάζεται με τη διασκέδαση. Οπότε σας προσφέρει δύο διπλές προσκλησούλες για το ECO All Star Game 2019. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ ή Lux ή και τα δύο αποστολή στο 54-526. Μήνυμα θαλαμοφύλακα, πραγματικό έπος, θα ήθελα σαφέστατα να το σχολιάσει γιατί το πρώτο μέρος αφορά αυτόν τον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Λέει λοιπόν ο πνευματώδης οπαδός του ΠΑΟΚ, από τους πολύ πολύ λίγους θα έλεγα της κατηγορίας. Ειδικά λέει ο Άρης είναι η δουλειά του, που αν του βγάλεις τις φράσεις πρώτον ναι αλλά η δίπλα, δεύτερον βλέπεις τι γίνεται παρακάτω, τρία ο συμπολίτης, τέσσερα άλλοι τα κάνουν αυτά, τότε δεν θα γεμίσει ούτε 15 λεπτά εκπομπή το απόγευμα. Ένα αυτό το σχολιάζει σε λίγο Χρύσανθος. Και το δεύτερο μέρος νομίζω αφορά όλους τους εχθρούς του ΠΑΟΚ. Το ΣΥΝΕΝΕΑ έρχεται. Θα το κάνει η ομάδα που έπαιξε σε ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ. Ακούστε τι έπαιξε. 20 must win παιχνίδια. Έτσι, μπράβο. Και πήρε τα 18 απέναντι σε ένα δημιούργημα. Μπράβο. Που στα 5 μάτς που ζόρισαν τα πράγματα πήρε το 1. Και αυτό δεν έδινε 3 βαθμούς. Κρυφτείτε. Αν θες σχολιάζεις. Κρυφτείτε. Χρήστο και όσοι έχουμε αλλαγή στην κονσόλα. Σωτήρης έφυγε. Χρήστος και όσοι θες. Άντε, κατάπιση τη γλώσσα του Τσαλτίδη. Ο θαλαμοφύλακας είναι από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που μεγάλωσαν με τον Νίκο Γκάλη πάνω από το κεφάλι τους. Καλά, εντάξει. Τον αποστόμωσες. Και όταν θέτουν ως επιχείρημα το ποδόσφαιρο, το μόνο που έχουν να πούν είναι κάποιες νίκες σε μεταξύ μας παιχνίδια. Γιατί είναι άτιτλοι. Έχουν ένα πρωτάθλημα λιγότερο από εμένα. Όταν λοιπόν θα πιάνει το μεγάλο Άρη στο στόμα του, θα πρέπει να το πλένει. Έχω τους διπλάσιους τίτλους στο ποδόσφαιρο από σένα. Είσαι πονηρός. Δεν ξέρω αν ο θαλαμοφύλακας. Είσαι παμπώνιος με αυτό που κάνεις. Ενώ στον μπάσκετ ξέρεις να είσαι 3-7-21, σου λέω εγώ 2-4-8. Προ-τα-θλη-μα-τα. 2-4-8. Στον μπάσκετ τα πρωταθλήματα είναι 21 τίτλους λες πάντα. 21 τίτλους λες πάντα. Δεν λες 10. 21. Το 10 ποτέ δεν το έχω ακούσει από σένα. Ποτέ δεν το έχω ακούσει. Για ακούω τώρα. Τα ακούω. Αλλά και για άλλα πράγματα σε ακούω. Όπως για τον πέστη το ψητό. Λαχταριστή μπεργκεράρα. Μπεργκεράρα. Δροσερή σαλατάρα. Να πάει ο θαλαμοφύλακας να φάει. Απολαυστικό σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Πού είναι αυτός ο τύπος, ρε παιδιά. Πού? Μεγάλο Αλεξάνδρου 16. Στη Σταυρούπολη. Πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Έτσι, μπράβο. Τεράστιο μήνυμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-60-22-20. Τεράστιο μήνυμα από οπαδό του Ολυμπιακού και της United, Γέστε 7, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της πόλης. Καλημέρα παιδιά. 6 Δευτέρου 1958, 3 και 4 πρώτα λεπτά. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε, μα θα ζείτε για πάντα στα όνειρά μας. Άγγελοι του θεάτρου των ονείρων μας, Only United, Γέστε 7. Είμαστε σήμερα, κλείνουμε το γόνι μπροστά στο μεγαλείο τους. Καλημέρα κυριούλιδες, ταβερνιάριδες και σουπιές. Άριζε, είμαι, λέει ο 123, το ένα μήνυμα με το άλλο νομίζω δεν θέλει ούτε καν σύγκριση. Ούτε καν σύγκριση, πραγματικά ντρέπομαι. Γραμμές ανοιχτές, 2-31-0-287 και 3 οχτάρια.
Έχετε ένα τεταρτάκι ακόμα για να μπορέσετε να καλέσετε, είτε να προσπαθήσετε να μπείτε στην κλήρωση για το Lux ή για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, οι γραμμές, παιδιά, ανοιχτές, έτσι. 23 10 287 χαλαρή, 8 χαλαρή είναι. Ρώτησαν, λέει, τον Μίλνερ αν ανησυχεί για το πρωτάθλημα και σηκώθηκε και έφυγε. Ρε Μίλνερ, σου αφήνει να βγάλει την assist μια μισή μέρα offside. Διαβάσω εδώ αυτό νομίζω. Τη φωτογραφία δεν μου έδειξε. Α, ναι, συγγνώμη. Λες κάτι να τη δείχνεις, έτσι. Ας τη δείξω, φίλε. Λες κάτι να τη δείξεις. Α, να ξέρεις και τι είπε Αριανός, έτσι, από τον τεπό τη γειτονιά μας, που μάλλον τον ξέρεις. Ναι. Τόσο, λέει, ζυγίζει η Μακεδονία. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το θεωρούν πιο σημαντικό. Πες το, λέει αυτό. Πες, το πες. Νομίζω ότι μιλάτε κιόλας. Δηλαδή, για και δύο κουβέντες, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, ωραία. Άλλο. Αυτό. Γραμμή. Γραμμή. Έλα, άλλο, αυτό το λέω. Εντάξει, έλα, Μαριούλη, κυριούλη. Ναι. Κάτσε λίγο. Ναι. Έλα, ναι, έλα, ναι, εντάξει, ναι. Και σάλαμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. 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 Εγώ ξέρω 5.000 κόσμο δεν κατέβηκε από Θεσσαλονίκη τέτοιο την Μακεδονία στην Αθήνα στο τελευταίο συλλαλητήριο. 5.000. Δεν σου λέω. Ένα εκατομμύριο δεν είμαστε εδώ. Να πάμε στον ακροατή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα σε παρακαλούμε πολύ. Όλοι είχαν δουλειές. Χρήστος Αριανός. Γεια σου, Χρήστο. Χρήστος Απαδός του Άρη, καλημέρα. Χρήστο, παλικάρι μου. Ασλαμά, σε εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είσαι μόνος. Είχα πετύχει και στην Όλγα. Με πέτυχε στην Όλγα. Με την κόρη μου. Με την κορούλα σου. Έχει ένα μήνα και κάπου τόσο. Μάλιστα, κόλλησα τώρα λίγο, ρε φίλε. Ένα γεια σου είπα, τίποτα δεν. Μάλιστα. Άλλο θέλω να πω. Ναι, αυτό που θα κάνει φέτος για χαβαλέ, εντάξει, αυτό που θα κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ. Ναι. Το έχουμε κάνει εμείς στο μπάσκετ και τους είχαμε απέναντι για 7 χρόνια συνεχόμενα. Δηλαδή να τους παίρνουμε τους ίδιους στο πρωτάθλημα. Μπορεί να ήταν μπάσκετ, θα μου πουν ναι. κάποιοι, ναι. να προλάβω τους ΠΑΟΚτσίδες. Ναι. Αλλά όσοι είναι πάνω από 35 χρονών, δεν έχει να κάνει το ότι ήταν μπάσκετ. Τους είχαμε απέναντι και τους παίρναμε 7 χρόνια το πρωτάθλημα. Φίλε. Ναι. Οπότε. Δεν διαφωνεί. Το έχουν ζήσει. Ζήσει. Εμείς θα το ζήσουμε φέτος. Οκ, okay, μαγιά τους έγινε. Για να είμαι δίκαιος, το έχουμε ζήσει και στο τελικό στο κύπελο στην Τούμπα. Μας πήραν το κύπελο. Αλλά εμείς το έχουμε κάνει 7 χρόνια. Και έτσι μεγαλώσαμε. Από εκεί δημιουργήθηκε και το κόμπλεξ. Όσοι είναι πάνω από 35 δηλαδή και είναι ασπρόμαυροι, ασχολούνται με εμάς καθαρά για εκείνα τα 7 χρόνια. Ναι. Όχι, είναι, και είναι παλαιότερη για το ποδόσφαιρο. Είναι τρελά δύσκολο. Είναι, να τελειώσω. Είναι τρελά δύσκολο να έχεις τον άλλον απέναντί σου και κάθε χρόνο σου παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα. Συσσωρεύεται, λες, σημαντική ποσότητα κόμπλεξ, ας πούμε. Αυτό θες να πεις. Επίσης, ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον Άρη, δεν είχε τον Άρη 10 χρόνια χωρίς να κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ. Τον ποτέ. Τον έχουμε φέτος. Ποτέ. Εγώ λέω για πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Ποιος μιλάει. Ναι, εγώ σου λέω για παιχνίδια. Μια δεκαετία δεν μπορούσαν να κερδίσουν τον Άρη. Χρήστο, έγινε. Παίζαμε, Παναγιώτη, κάθε χρόνο παίζαμε. Περιμένουμε τέσσερις, παιδιά. Περιμένουμε τέσσερις. Πάμε. Κλείσε, Χρήστο, καλημέρα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Περιμένουν να μιλήσουν όλοι και οι τέσσερις. Τώρα τα βλώσατε. Καλημέρα, πάμε. Πάμε, ξύπνα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Πάμε. Αντώνης Ταρίφας. Αριανός. Αριανός. Πάμε, Αντώνη, πάμε. Πήγα χθες στο φίλο στον Αντώνη στα Express, στα γυαλιά. Α, ναι. Ναι, Και μου είπε ότι δεν είναι φίλος. Πολύ φίλος, λέει, πολύ φίλος, το Σλαμάι. Ναι. Πήραμε τα γυαλιά του Ναδάλ, να είναι καλό το παλικάρι. Ωραία. Με το χέρι που έβαζε εκεί πέρα, στους πάμε. Και κέρδισες, έχεις κερδίσει. Ναι, ρε, εγώ το είχα κερδίσει. Α, πώς και δεν πήρες κι άλλια. Α, είχες βρει με τον Ναδάλ που τραβάει το βρακί του, το σύγχαμα. Μπράβο, ναι. Ωραία. Ναι. Γυάλια, δεν θα κάνω τα κέλια ρε. Φτάσαμε πρώτα στο πρωτάθλημα και μετά μιλάμε, κύριε συνάδελφε. Έξι μέλλον προσθέσεις ακόμα. Σωστό. Κάτσε να το πάρεις πρώτα, να κάνεις 3-3. Ξαναστείλε, να βάλουμε κι άλλο κουμπί. Εσείς οι παοξίδες, θα σταματήσετε να μιλάτε για τα προβλήματα του Άρη, όταν μας περάσετε, αν το κάνετε. Εντάξει, κύριε Χρήστο, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτή για να πάμε στο Άρη. Ναι, σοβαρή. Όταν παίρνεις δανεικά πρέπει να τα εξοφλείς. Όταν παίρνεις δανεικά. Εξαρτάται. Μπορεί να είναι δανεικά και γύρισα. Ή όταν σου χρωστάνε, ρε παιδί μου, όταν σου χρωστάνε, δεν πρέπει να τα δώσω πίσω. Μπορεί να είναι δανεικά και γύρισα, σου λέω. Δεν ξέρω τους όρους. Τους όρους. Δεν θα καταλήξει. Πριν από περίπου ένα γύρο, πήγαμε πάνω στα παγούρια και νομίζω ότι μας χρωστάνε ένα πέναλτι, δεν είναι. Δύο, όχι ένα. Ένα στο Βέλεθ. Ένα στο Βέλεθ τον τραβάει στο 33 και ο κύριος Γρατσάνης δεν το βλέπει. Και ένα ακόμα στο Ματέο. Τρία και ένα που φτερνίζει τον Τζιμόπουλο. Και δεν μου λες. Τότε η διοίκηση των Ιωαννίνων έβγαλε ανακοίνωση για τα πέναλτι. Όχι βέβαια, τι να βγάλει. Α, λέω μήπως δεν παιδάκι μου, γιατί τώρα θυμηθήκανε να κάνουν ανακοίνωση, γι' αυτό λέω. Βγάλανε. Κερδίσαν τότε. Κερδίσαν 2-0.
Νομίζω δεν βγάλανε. Βγάλανε. Είπανε, δεν βγάλανε ανακοίνωση, αλλά ακούστηκαν και από κύκλοι ότι διαμαρτύρε θα γίνουν. Οι κύκλοι, βέβαια, ρε φίλε. Οι κύκλοι είναι. Πρέπει να τι αλλαγεί το 87 που δεν ξέρω, βέβαια, ήταν από τα Γιάννενα οι κύκλοι, ήταν από κάπου πιο κοντά, βέβαια. Αλλά τον ένα. Οι κύκλοι πάνε και έρχονται, ρε φίλε. Ωραία. Είναι Ολυμπια κύκλοι. Ωραία, Αντώνη μου, ψυχή μου, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Λευτέρη Άρη. Λευτέρης, ο παδός του Άρη. Τρεις στους τρεις Αριανούς, πάμε. Λοιπόν, Χρήσανδε. Ναι. Καλησπέρα σε όλους, έτσι, μην παρεξηγείτε. Ναι, παλικάρι μου, ναι, εννοείται. 10 χρόνια γκόμενες ήταν το σύνθημα, ρε. 10 χρόνια γκόμενες. Αλήθεια. Και παρά, ενώ οι περισσότεροι το νομίζω ότι είναι για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο είχε βγει. Ναι. Οι παλιοί τα θυμούνται, οι καινούριοι δεν τα ξέρουν. Έτσι. Άκου λίγο. Παπαδόπουλα, μια ερώτηση. Παπαδόπουλα, σε βγει. Ναι, όχι εδώ είναι, αλλά σε κάνει μούτρα. Υποθύμησε μόλις άκουσε, ρε φίλε. Ακούω. Δεν πολλά τώρα πάμε αυτό που θα ακούσει. Παπαδόπουλε, παίρνεις το πρωτάθλημα και σε σπάει το ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη μόνο. Το δέχεσαι. Αν χάσω τον Άρη. Το δέχεσαι. Αλλά παίρνει το πρωτάθλημα. Να πάρεις το πρωτάθλημα, να χάσεις το ΑΕΚ. Κακό είναι σου αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Θα το πάρεις, ρε φίλε. Εγώ θα σε έχω σπάσει το ΑΕΚ τόσο πρωτάθλημα. Α, πόσο με πονάει, ρε φίλε. 150 χρόνια θα το λέω. Μπράβο. Καλό σενάριο. Ωραίο, καλό σενάριο. Λευτέρα, υπάρχει και καλύτερο. Να τον πάρεις και να μην τον πάρει το πρωτάθλημα. Ωραία. Έγινε, Λευτέρη. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να είσαι καλά. Μην έρθω όπως τον μπάσκετ και στο κόψα και εγώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Φουβού. Έλα, ρε Φουβού. Εδώ μπλέξαμε σήμερα. Το 10 χρόνια γκόμενα, ας πούμε, είναι κάτι και μην το λέμε 23 χρόνια τον Ολυμπιακό, λένε ναι, όμως δεν παίρνατε πρωτάθλημα τότε. Φίλε, έφυλε. Μέσα έξω γινόταν αυτό. Δεν κέρδιζε. Και εσύ τον κέρδιζες εδώ. Δεν κέρδιζε ο Ολυμπιακός στην έδρα σου. Στα 10 παιχνίδια που παίξα, 10 με την ίδια λογική και ο Ηρακλειδέας. Και ο Ηρακλειδέας σου το λέει 15-13. Και τον μέσα στο καφτατζόκι. Μιλάμε για τοπικό ντέρμπι. 10 χρόνια δεν κέρδιζες. Τι δεν καταλαβαίνω. Ναι, εσύ μπορεί να πήρες τούτη τα μισά. Τα μισά πήρα, ναι. Τον κέρδισα στο... Ρε να μιλήσω. Τον Ηρακλή τον κέρδισα στο κύπελο και αυτοί λέγανε ότι δεν μετράει το κύπελο. Δεν μετράει, φυσικά. Στα ρεκόρ μετράει το πρωτάθλημα. Δεν μετράει, Θουβού, αλλά ξέρεις τι. Είναι επιλεκτικά αυτά τα ρεκόρ. Περίμενε. Εσύ στα 23 χρόνια Ολυμπιακός σε κέρδισε ποτέ στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα λέμε, παιδιά, στο πρωτάθλημα. Αυτό σου λέει. Μα αυτό σου λέει, βρε. Εσύ λοιπόν τον Άρη τον κέρδισες ούτε στο κύπελο. Γενικά τον Άρη δεν μπορώ να τον κερδίσω γενικά. Αλήθεια είναι αυτό. Ποιο κύπελο δεν μπορούσα να κερδίσω. Δεν με έχει αποκλείσει ποτέ. Δεν ο πάραβο είσαι πάλι. Τι ο πάραβο. Μην τα πήρα το κύπελο. Τι. Άρης πάω. Ναι, 1-0. Άρα, από τότε όποτε βρεθήκαμε. Δεν κάνουμε ρε φίλε, δεν είχα τον Παμπορίδη. Άντε ρε χαμένε, άρχισε τώρα με Παμπορίδη. Ούτε το βοηθό. Όσο για αυτό που λένε οι Ηρακλήδες για την παράδοση του Καφτατζόγλου. Και εμείς από το 70 μέχρι το 87 δεν χάναμε. 17 χρόνια είχαμε να ζούμε στο Καφτατζόγλου. Απλά δεν το τονίζουν. Ωραία, Θουβού, περιμένουν άλλοι τρεις. Κλείσε, βάλε ένα επίλογο. Ένα τελευταίο επίλογο. Μιλάνε οι οπαδοί της United και του Τρίλου για διαιτησία. Έλα ρε Θουβού τώρα, 15 χρόνια σε ζωγράφιζα τώρα, παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, σ' αγαπώ, το ξέρεις, σ' αγαπώ. Έλα, κλείνουμε. Καλημέρα, τρεις περιμένουμε. Γρήγορα, από μισό λεπτό. Γεια σας. Γεια σας. Βασίλης πάω. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, εκεί καταπάμε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το χρύσαθο. Τα πρωταθλήματα είναι δύο και είναι και παλικαρίσια. Ο Άρης ποτέ στην ιστορία του δεν πήρε κόντρα σε αθηναϊκή ομάδα, πρωτάθλημα, εκτός από το 78 το παλικαρίσιο που είχαν εκείνη την ομαδάρα Ολυμπιακός. Γιατί δεν παίζανε όλοι. Όλα τα άλλα τα πήρε με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και ο Ηρακλής στο βόλεϊ, γουστέρναμε όταν πήγαινε μέσα στο Παπαστράτιο και, και τους έκαναν ανατροπές. Ποτέ δεν πήρες αγόρι μου με ομάδα της Αθήνας. Λείπαν οι Αθηναίοι. Ούτε μια πρόκληση στη ζωή σου. Πού ήταν οι Αθηναίοι. Όσο για να πω μια αλήθεια. Δεν συμμετείχε το ΠΟΚ. Παραδεκώς Ολυμπιακός δεν συμμετείχε. Το ΠΟΚ δεν συμμετείχε. Αυτό θέλω να σου πει. Πότε το ΠΟΚ. Το 1930 πώς πήρα το. Αυτά που είναι μέσα στον εμφύλιο. Ποιο είναι εμφύλιο, τι λες και εσύ, βρε. Βρε, στα δύο δεν συμμετείχε το ΠΟΚ. Ποιο τα λέει αυτά. Στο ένα σίγουρα δεν ξέρω. Ποιο, στο 28. Στο 28 δεν συμμετείχε. Πού είναι ο και τι, δηλαδή τι έγινε. Ωραία. Θα πω κάτι. Ναι. Ότι ο δυνατός ο Άρης θα παίρνει από τον ΠΑΟΚ. Ένα κύπελο το πήρες από τον ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν έχεις πρόκληση με ομάδες των Αθηνών. Πρόκληση. Εντάξει, η Ρουφιανιά ξεκίνησε το 59-60 που αγνοείς το πρωτάθλημα το Πανελλήνιο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και την άλλη χρονιά πας και χάνεις εδώ μέσα. Στη ΧΑΣ με 30 πόντους. Διάβασε την ιστορία και από εκεί ξεκίνησε η διαμάχη ΠΑΟΚ Άρη. Που θα πέραμε το δεύτερο Πανελλήνιο.
και σε, στο 63 σε κάνω 0-3 στο Χαριλάου και σε στέλνω για υποβάθμιση, φίλε. Και μετά ο Καπάνης αρχίζεται και λέει μόνο τον ΠΑΟΚ και για, 10, και από το 63 μέχρι το 72 ναι δεν κερδίζω. Και εγώ είμαι ο Ρουφιάνος το 72 που πήγε στη φυλακή και πήρα και κέρδισα εγώ και πήρα το κύπελλο το Παλικαρίσιο μέσα στο Καραϊσκάκη με τα δύο γκολ του Κούδα ο μεγάλος ο ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες αυτό. Είχε γυρίσει ο Κούδας. Είχε γυρίσει ο Κούδας. Μαρία με τα κίτρινα. Τον αγαπάς καλύτερα. Για το 80. Ναι, μα μπράβο. Από εκεί ξεκίνησε. Αυτή ήταν η οπαδή που πήγανε το 80, φίλε. Κατάλαβες. Και το 80 μέχρι τον Απρίλιο άνοιξε εκεί και βγες στο Google με το Λίτσα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Άνοιξε το τώρα εγώ άμα έχω λάθος. Που λέτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν δείχνει. Γεια σου τεράστιο Βασίλη. Όχι, γεια σου, Βασίλη. Καθηλωτική παρουσία πρέπει να κλείσουμε. Περιμένουν άλλοι δύο και δεν έχουμε χρόνο. Ναι, θα μας βρίζουν οι συνοπαδοί σου. Θα νωρίτερα, ρε παιδί. Επόμενη γραμμή. Πολύ πίκρα, Βασίλη. Όχι, πίκρα. 10 χρόνια το 63 με το 72. 10 χρόνια με. Ένα με το χώμα. Χριστό, γραμμή. Χριστό. Πήγαινε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Ό,τι να είναι. Θα μας βρίζουν τη μάνα οι άλλοι. Τη δικιά μου τη μάνα βρίζει ο άλλο. Καλημέρα. Τη δικιά μου τη μάνα βρίζει. Καλημέρα. Καλά, αφού δεν αφήνετε να μιλήσουμε εμείς, πώς θα κάνουμε γρήγορα. Χρήσατε! Ναι! Χρήσατε! Ομάδα, ομάδα πες, και όνομα. Τι ομάδα, δεν κατάλαβες για να μιλάω, παοκάρα ρε. Πάω και έτσι, σε κατάλαβα. Άκου, χρήσατε! Ναι! 7 χρόνια! Ναι! 7 χρόνια μας κερδίσατε! Ναι! Ναι, αλλά εμείς κάναμε γήπεδο και εσείς τα τρώγατε με τη μαρινέλα στα μπουζούκια. Μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια. Είστε περήφανοι, είστε περήφανοι που πλήρωνε η νομαρχία τα ορεύμα. Και πήρασατε τα κρατικά, μπράβο ρε. Και τώρα, κάθε χρόνο η ιστορία συνεχίζεται. Και αυτή η κυβέρνηση σου έδωσε, μπράβο. Δεν δίνουμε φράγκο, ό,τι θέλουμε τώρα. Μπράβο. Πάνε όταν έρθει ο Αλέξης, πάνε να χειροκροτήσεις. Όπως χειροκροτούσε τον Αντρέα. Άντε, τελευταίος παρακαλώ. Άλλος ευνοούμενος! Τελευταίος, ναι, καλημέρα. Τα κοινάρτη έχεις, έχεις 22 δεύτερα. Σταμάτα, σταμάτα. Το τι έχω. Λοιπόν, 3 άτομα δεν μπορεί να διαχειριστείτε. Όσες άλλες εκπομπές παίρνουν 8 γραμμές. Δηλαδή, ήμασταν, ρε παιδιά. Αφού ρε, εσύ πήρανε όλη τελευταία 12 λεπτά. Πάμε, πάμε, πες! Λοιπόν, ο Νίκος ο Βαβακούλας, θυμάσαι Παναγιώτη, συνέξι ήμουνα, εγώ την έχω πετάξει την Καζόδο και την ήμφια. Συγχαρητήρια. Ο Νίκος ο Βαβακούλας, ο 4-1 με το Ζάιτς, πρέπει να έχει πολλές άσχημες αναμνήσεις ο Καημενούλης. Προηγήκανε στο 8-0-1, ναι, τολμήσανε Βαβακούλα που δίνει συμβουλές πως θα κερδίσει την μπάρα. Σταμάτα να μιλήσω, αδυνάτες καταρχήν και στο φίλος συγχαρητήρια, σε ίδιο στο pressing. Αδυνάτες και έγινες πολύ ωραίο. Ο Παπαδόπουλος μιλάει ρε, όχι εγώ. Ποιος αδυνάτησε, μπερδεύτηκα τώρα, το χάσα. Ο Παπαδόπουλος τα λέει, εγώ δεν μίλησα. Ο Ταλκίδης ρε, ο Ταλκίδης στο pressing. Λοιπόν, Παναγιώτη, άσου αγόρι μου να πούμε την Κυριακή, όλοι θα είναι κρυμμένοι με μια κουκούλα, Star Channel ταινία αν έχει καμιά καλή και θα γναντεύουν. Κουκούλες άλλη. Ναι, ναι, εντάξει. Κουκούλες, μην μιλάς για κουκούλες εσύ, τουλάχιστον εσύ μην μιλάς για κουκούλες. Εντάξει. Δεν μιλάω εγώ για κουκούλες. Που πήγα στην Καβάλα και ήταν. Λοιπόν, άκου να σου πω για το σπάσιμο της παράδοσης. Καλά που υπήρχε ο τελικός κυπέλλου και γίνανε 40 όχι συλλήψεις. Τον άλλον από το φροντιστήριο τον πήρανε και έγινε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε 3 μέρες και είχε 600 εισιτήρια και έσπασε η παράδοση με ποιον, με το Βάιτς, δηλαδή να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Μια χαρά ο Γιώργος. Μια χαρά παίκτης ο Γιώργος. Έγινε τα κοινάρτη. Καλημέρα. Κοινάρτη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πείτε, πείτε, ποιοι κερδίζουν, ναι. Γιάννη Τσάμι και Γιάννη Κοντίδη. Γιάννη Τσάμι και Γιάννη Κοντίδη. Στο All Star Game ναι, αυτή, All-Star έτσι. Game. Look, στο All Star ναι, Game. Ναι. Πάμε, Παναγιώτη. Πάω Ολυμπιακό. Στο γύρο του Τριάμβου στην Τουμπάρα Κυριακή το απόγευμα. Θα είναι η Μάνη Γιώργο τελειώνει σε 6,79 και Γούναρη Οδυσσέα τελειώνει σε 6,61. Μάνη Γιώργο και Γούναρη Οδυσσέα. Ωραία. Αδέρφια, ευχαριστούμε. Ξυπνήσατε αργά τηλεφωνικά. Ίσως θέμε και εμείς σήμερα που δεν είμαστε στο πρώτο. Όχι, φίλε, 12 παρά 2 δεν είναι κανείς. Μην το στριμώχνετε εκεί πέρα 12 παρά 2. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μήνυμα του Παοκτσί 164. Ρωτάει για τους φίλους του Άρεος. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδατε τίτλο? Διευκρινίζει. Για τους ζωντανούς μιλάμε. Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως είναι ωραίο μηνυματάκι, είναι τρυφερό. Είναι ωραίο. Λοιπόν, αδέρφια. Αυτοί τα έχουν σαρώσει όλα. Ναι, είναι, ναι. Λοιπόν, αδέρφια, να είστε καλά. Μην ξεχνάτε σήμερα 6 Φλεβάρι 1958. 3 και 4 πρώτα λεπτά σταμάτησε τον ρολόι, το ρολόι για τον χαμό της μεγαλύτερης Βρετανικής ομάδας. Είχαμε Χρήστο Κιώση τελευταίο 20 λεπτό μαζί μας. Να είστε καλά. Πηγαίνω για φαγητάκι στο Πιπερών. Σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών.
Γεωργίου Παπανδρέου 25. Πρώην Ανθέων, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Υψηλή ποιότητα μαγειρική. Και με την ευκαιρία θα ρωτήσω τι σημαίνει, τι είναι το τσιλετσέ κιδόνι. Μπορεί και να μου διευκρινίσουν εκεί πέρα το επιτελείο του Βασίλη και τη Αργυρό στο Πιπερών. Διλιβεριά 2310 868 868.